Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Τρόικα. Σωστά στο Λίμπρο 107,4. 4, 4, 4, 4 που λέει η προηγούμενη εκπομπή. 4. Τέσσερους λένε. Τέσσερο λένε. Τέσσερους. Τι? 14 ανθρώπους δηλαδή. 14. Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι βασικά για την ακρίβεια. 12 και 10 είναι. Και... Γιατί είπες καλημέρα. Καλησπέρα να πεις. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Τρόικα σήμερα. Τρόικα σήμερα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και πάλι. Με όλα τα νέα της αθλητικής. Κάθε φορά που βλέπω τον Τίνο Κουί, πάω το γιο μου να παίξει. Κάθε φορά που τον βλέπω, θυμάμαι την ανάγκη που έχει πει πάλι, με τον φίλο μου. Δεν έχετε θέματα μαζί μου ασχολείστε. Με αυτά συζητάμε. Και με τον Τίνο αυτά λέμε. Γελάμε. Ήταν ευχάριστα. Χαιρετίσματα στο... Ήταν ευχάριστα. Στον Τίνο τον Κουί. Διαχρονικές ιστορίες. Προχθές βλέπαμε κάτι φωτογραφίες του φίλε, έβλεπα το 70 και τα λοιπά, όταν έπαιζε και με αγροτικό αστέρα και τέτοια. Εκπληκτικές φωτογραφίες. Ο Ντίνος είναι στο δούσο του Αλφα Σίγμα. Αντιπρόεδρος των Εραστέχνη είναι. Και στην περιφέρεια, δραστήριος ο Ντίνος. Και στην περιφέρεια είναι, στο Συμβούλιο, καθώς ξαναβγήκε με τον Απόστολο Τζικώστα. Και να το βγάλουμε να πει για το κέντρο του ΠΑΟΚ να μας πει. Λοιπόν. Ναι, βέβαια. Ότι δρομολογούνται τα έργα και θα γίνουν γρήγορα κτλ. Και παρόλα αυτά, Κώστα. Είναι όποτε και να πάω πάνω, είναι εκεί με τα παιδάκια. Όλη την ώρα ασχολείται με τα παιδάκια. Καλά κάνει. Βέβαια, ασχολείται, φίλε. Πάει από το ένα γύρο, πάει, βλέπει την ΚΑΠΑ 12, φεύγει την ΚΑΠΑ 12, πάει στην ΚΑΠΑ 11, πάει στην ΚΑΠΑ 15. Βλέπει όλα τα παιχνίδια εκεί πέρα. Μπράβο. Μπράβο στον Τίνο. Χαιρετίσματα στον Τίνο και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει τις φανέλες των ομάδων μας και συνεχίζουν να τιμούν την ιστορία των ομάδων μας με την στάση ζωής την οποία επιδεικνύουν καθημερινά. Λοιπόν. Έχουμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα, καθώς η επικαιρότητα τρέχει. Πλησιάζουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θεωρητικά είναι τριήμερο για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από τους δημοσιογράφους, με δεδομένο ότι έχουμε παιχνίδια και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια, νομίζω ότι το καλύτερο το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, το συνδύασε. Όρισε το παιχνίδι Σάββατο. Θα πάτε εκδρομή τριήμερο. Το κάνατε 26 Οκτωβρίου με 28. Δηλαδή, πραγματικά, τι σκάνδαλα είναι αυτά που τα οποία γίνονται. Και το μπάσκετ Σάββατο. Τελειώσαμε Σάββατο. Μια χαρά. Γεια σας. Σάββατο βράδυ τελειώσαμε τα πάντα. Κλείνει το ΠΑΟΚ 24, θα κλείσει την Κυριακή. Θα δουλέψει. Θα δουλέψει. Δεν κλείνει ποτέ. Δεν κλείνει ποτέ. Των απεργιών που είμαστε πάντα. Σωστό. Τη Δευτέρα δεν υπάρχει ραδιόφωνο, υπάρχουν όμως τα site. Κανονικά θα ενημερώνεστε από εκεί. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί είναι 28 Οκτωβρίου και επειδή κάνουμε παρέλαση. Τι λέτε, ρε παιδιά. Είμαστε εθνικόφρονες. Όλοι εδώ κανονικά. Πάρεις το κλειδάκι Κώστα και θα έρθεις. Μπορείς, άμα θες να έρθεις. Μπορείς να το κάνεις 10 με 2. Σου δίνω τα δικά μου τα κλειδιά. Εύκολα, εύκολα. 10 με 2 να το κάνει. 12 να κάνει και πριν. Όχι, όχι, η προηγούμενη εκπομπή είναι ψυχιατρίο, πρέπει να έρθει. Δεν σταματάει το ραδιόφωνο ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ το ραδιόφωνο. Ωραία, εντάξει. Ποτέ. Ωραία. Στο Basket Plus δηλαδή θα έχει πλήρης ενημέρωση τη Δευτέρα. Όπως πάντα. Για όλα τα νέα. Και θα πληρωθούν οι συνάδελφοι. Τι αργίε 75%. Ναι, αργία. Εντάξει. Έτσι πρέπει. Ποιοι συνάδελφοι? Εγώ. Ωραία. Εγώ και εσύ. Επίσης, θέλουμε, Κώστα, να φιλοξενήσουμε ένα συντάκτη του Basket Plus. Βεβαίως. Στην εκπομπή να μας πει για τη σχέση του με τη Ζήση. Δηλαδή. Πραγματικά. Μπορεί να πάει και τον Χρήστο να βγει. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής, φίλε. Έχει εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο. 2 η ώρα έχει εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο. Φίλοι μας είναι στο γέλο τα παιδιά. Μαζί με Δημήτριο Σαλή μπορούν να βγουν λίγο να μας πει για τη σχέση του αυτή. Φοβερό θέμα αυτό. Δηλαδή πραγματικά τον βάλανε και φωτογραφία. Τον βάλανε, ναι. Αν ισχύει. Φίλε. Αν ισχύει. Δεν ισχύει, όχι. Δεν ισχύει. Έγινε ρεπορτάζ. Φίλε, κάναμε ρεπορτάζ. Πήραμε το δράστη. Δηλαδή πρόσεξε. Γράφουν ό,τι να είναι. Νέο αμόρε λέγεται Σύση Χριστίδου κτλ. Ο δημοσιογράφος, γνωρίστηκαν στην TV 100, πριν 40 χρόνια ήταν και οι δύο. Τέλος πάντων, γνωρίστηκαν και τώρα λέει ξανά το αμόρ και το βάλα φωτογραφία με τα ακουστικά του Yellow. Φωτογραφία του Χρήστο. Τώρα διαβάζω. Άλλο και σου λέω όριστα. Χωρίς έχει μπορεί θα γίνει στη τηλεοράση. Βάνει στη τηλεοράση, θα μπορεί να το έχει καινούργιο τώρα θέμα. Ο Χρήστο φωτογραφία του Χρήστο και τέτοια. Όλο και κάποιο θα το έχει. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά. Κοιμάσαι όρθιος Κούση όπως έχεις αντιληφθεί. Ναι, ρε φίλε. Μια ναι, φορά ρε, για σένα δεν έχουν γράψει. Ναι, ρε φίλε. Δεν πρέπει να γράψουν για σένα κάτι. Αν θα γράψουν στο Daily τέτοιο. Παντρεμένος είμαι εγώ, δεν μπορώ. Το Daily News είναι το ομίλου. Ο Χρήστος είναι ελεύθερος. Είναι το ομίλου το Daily News. Είναι. Ναι. Τότε θα γράψω ένα τέτοιο.
νέο αμόρε για τον Κώστα Κούση. Δεν υπάρχει, φίλε, παντρεμένος. Πρόβλημα με Μέρκελ. Πρόβλημα με Μέρκελ και τέτοια. Να γράψω ένα τέτοιο. Βγαίνει από το μνημόνιο. Θα φάει μνημόνιο μετά από τίτλο, τον βγάζει από το μνημόνιο. Με Μενεγάκι. Με Μενεγάκι να τον συνδέσουμε. Αφού έχει τον. Ο ρόλος του Ματέο μπαίνει στη μέση ανάμεσα ο Κώστας. Ματέο Γκαρσία. Να το. Υπονοούμενα και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά. Α το κάνουμε, παιδιά, το κεφάλαιο Κώστα. Κάτσε να ανοίξω τη τηλεόραση. Αθλητική εκπομπή είμαστε. Έτσι, αθλητική εκπομπή. Γιατί όχι, δεν είμαστε αθλητική εκπομπή, Κώστα. Τι είμαστε. Είμαστε η ειδησιογραφική εκπομπή του σταθμού και του ομίλου. Για του όλα δηλαδή. Group. Για όλα δηλαδή. Λέμε για τα πάντα. Μάλιστα. Να έχει πούμε βγει το πρόγραμμα του Κυπέλλου, αλλά δεν ενδιαφέρει την πόλη μας. Καθώς ο Πάο και ο Άρης μπαίνουν από την επόμενη φάση. Ναι. Ναι. Είναι έτσι φέτος το κύπελο που αλλάζει κάθε χρόνο, Κώστα. Σταθερότητα απίστευτη. Είναι ο μεγάλος Πανσερραϊκός που έχει περάσει δύο γύρους μπάι, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη, και... την Τρίτη. Τρίτη στις 3 η ώρα Απόλλων Λάρισας Ξάνθη. 5 και 4 ο Πανσερραϊκός Βόλος, χαμός στις Σέρες. 7.30 πας Γιάννηνα Βέρεια. Όλα τα μάτσα από την Κοσμοτέ και τα τρία. Χαμός την Τρίτη. Ωραίο. Πάρτε ρεπό να απολαύσετε ποδόσφαιρο. Τετάρτη Ολυμπιακός Βόλου Πανιόνιος στις 3. Καλαμάτα ΑΕΛ την ίδια ώρα. Καβάλα Όφη 5 και 4. Παναχαϊκή Παναθηναϊκός στις 7.30. Και Πέμπτη. Πλατανιάς Αστέρας Τρίπολης στις 3, 5 και 4 η Άλυσος Πανετολικός, 5 και 4 επίσης Αιωλικός Λαμία και 7.30 Τρίκαλα Εργοτέλης. Χαμός στο κύπελλο Ελλάδος. Καλαμάτα ΑΕΛ είναι το παιχνίδι που δεν χάνεται, έτσι. Ναι. Θυμόμαστε τι είπε ο Αλέξης Κούγιας εδώ στο Λίμπερο πριν από δύο ημέρες για το παιχνίδι αυτό, το Καλαμάτα ΑΕΛ. Όπως βέβαια δεν χάνεται και το... Ποιο? Το Απόλλων Λάρισας Ξάνθη. Που είναι την Τρίτη. Γιατί? Είναι μια από τις ομάδες του, δεν είπε γιατί ήταν πολύ λάθος. Α, ναι, ναι, ναι. Οι ομάδες φραγίδες και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στις ομάδες μας, ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. ΠΑΟ συνεχίζει την προετοιμασία του για το Σαββατιάτικο μας στο Βόλο. Τα εισιτήρια φεύγουν. Κανείς δεν ξέρει πόσο κόσμο θα είναι στο Βόλο. Εντατική προετοιμασία. Εγώ λέω over 5.000. Over 5.000. Αν αφουγκράζουμε καλά το κλίμα γενικότερα και αν κρίνουμε από τους γνωστούς μου. Για τα τσίπουρα δηλαδή θα πάνε όλοι. Του καλή, που και εγώ πήγα. Η μετακίνηση των είναι το μόνο ταξίδι που τελικά έχω πάρει. Τι? Απαγορεύεται. Αν είναι του Άρη, απαγορεύεται. Του ΠΑΟΚ επιτρέπεται. Και του Ηρακλή, άμα είναι. Ναι. Απαγορεύεται. Εκ του αποτελέσματος. Ναι. Ένα πούλμαν απαγορεύεται. Στον. Υπήρξε. 5.000 κόσμου επιτρέπεται. Απόφαση υπήρξε. Για πού? Για Βόλο, όχι. 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 Γιατί στον Άρη έχει υπάρξει. Επιτράπηκε η μεμονωμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαγορεύτηκε η οργανωμένη. Ξανά. Πρόσχημη βγάλει ο Αβγενάκη καμιά τέτοια αύριο. Ενώ έχει δώσει ο άλλος τα εισιτήρια στην Τούμπα και βγάλει καμιά απόφαση για απαγόρευση. Και σας μπλοκάρει. Ναι. Και γίνει ο χαμός μεμονωμένη, όχι, μεμονωμένη θα έχει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην έχει μεμονωμένη. Αλλά εγώ σου λέω πώς πριν βγει η απόφαση τον υπουργό, ο άλλος δίνει τα εισιτήρια. Έλατε. Παίζουν ιδανικοί εντωμεταξύ. Πρέπει να ανατρέψουμε το σκηνικό στέριο ότι εμείς τους λέμε καλύτερα να μην παίζουν κτλ. Τώρα που παίζουμε θα βγει εγώ μετά και θα λέω. Καλά ρε εσύ Λίρατζι. Καταλαβες. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα μας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα ζητήματα. Ε? Ο Μάνος ας πούμε προχθές τον έβαλε με να παίξει αλλά περπατούσε. Η αλήθεια είναι εκεί που του κάνει την κάθετη αργεί να ξεκινήσει λίγο. Είχε μια κράμπα. Όπως είπε και ο Αλέξης Κούγιας έπαιζε λέει δεν τον είδα. Ωραίος ο Αλέξης. Ναι, πρόσεχε όμως. Όταν τα λέει αυτά ο Αλέξης όμως, όταν παίξει ΠΑΟ Κλάρισα και δεν δούμε όντως τον Ουάρντα να παίζει, δεν θα βγω μετά εγώ να ξεφωνήσω. Θα βγω. Δεν θα παίξει ο Ουάρντα, στο λέω τώρα. Τι? Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει, όχι. Τι είναι τραυματίας. Θα ξεφωνήσω άρα. Τραυματίας είναι όπως λένε οι φίλοι μου. Τραυματίας. Γιατί να μην παίξει, ρε φίλε. Δεν θα παίξει ο Ουάρντα. Μην το ξαναπιάσουμε το θέμα γιατί δεν πρέπει να παίζουν ιδανικοί. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να δίνω ιδανικοί. Εγώ αυτό λέω. Ωραία, να φροντίσετε να κάνουμε. Όχι πρωτάθλημα β' ομάδων, ναι. Να παίζουν όσες ομάδες μπορούν να υποστηρίξουν. Όχι στην ίδια κατηγορία. Όχι στην ίδια κατηγορία, δανεικός. Δώστε να στη β' εθνική. Δώστε να στη που σου έδινε στην Τσεχία. Ή ένας περιορισμός. Είναι, υπάρξει, ναι, μέχρι δύο, όπως είναι στο εξωτερικό. Ένας αριθμός. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχει έξι τώρα. Να σου πω κάτι. Το καταλαβαίνεις κι εσύ. Εγώ δεν λέω θα γίνει κάτι με το Σάββατο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ειδικά στην Ελλάδα, όσο υπάρχει μπαίνει. Υποψία, ναι. Με έξι δανεικούς. Με έξι δανεικούς δεν είναι. Με ένας, δύο. Έξι έχει. Και παίζουν και οι έξι. Παίζουν. Όχι. Παίζει ο Λίρατζης παίζει. Ναι. Ο Μπαλογιάννης παίζει. Ο Μουρκίδης παίζει. Πώς, μπράβο. Αναπληρωμα... Ο Διαμαντής παίζει. Ναι. Αναπληρωματικός θεματοφύλακας είναι ο Μελίσσας. Και δεν παίζει ο Τσαούσης γιατί έχει τον Φεράρι. Το Φεράρι. Λαμποργκίνι. Τον Αργεντίνο και αριστερό μπάκο, ο οποίος είναι φανταστικός. Πάντως τα παιδιά από αυτά που έχουν πάει, επειδή τους έχω δει σε 2-3 παιχνίδια και μπορούμε να τους δούμε κιόλας τώρα εδώ. Γιατί ναι. Εγώ έβαλα το ΑΕΚ Βόλος.
Ο Λίρατζης την έχει κερδίσει όντως τη θέση. Ποιο γήπεδο είναι αυτό και είναι κατά. Η Ριζούπολη. Φουλ. Τι φουλ είναι Κώστα, σιγά. 10.000 φορά, 12. Ο Λίρατζης την έχει κερδίσει τη θέση. Ο Διαμαντής δεν μου άρεσε στο Βόλος Άρης. Ούτε ο Μπαλογιάννης ήταν κάτι το φοβερό και το τρομερό. Ο Λίρατζης όμως μου άρεσε. Ο Μπάκο ακραίος. Το Μυστακίδη δεν ήταν λες νεαρό, εντάξει. Ναι, ο Μυστακίδης, τι να δω. Το παιδί αυτό, εντάξει, έχει τις προοπτικές του, okay, είναι. Λοιπόν, γενικά ο Βόλος είχε μια καλή ομάδα. Και αυτός ο Φερνάντο, πώς το λένε. Ο Τόρες μπροστά. Και ο Τόρες. Βέβαια, σφαγή του Βόλου δεν παίζει αυτός που βάλει τον γκολ με την ΑΕΚ, γιατί αποβλήθηκε. Γκολ ο Λιβάγιο, offside. Λοιπόν, πανηγυρίζει ο Κωστένογλου. Κλείστε τη λόγια να μην βλέπει. Αλλά δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Κωστένογλου ότι έχει κυρωθεί. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει τονίσει πολλές φορές ότι πρέπει να γίνει. Το δεύτερες ομάδες, ναι, όντως. Ομάδες δεν είναι υποχρεωτικό για όλους. Όσες ομάδες θα μπορούν να έχουν μια ομάδα στη Β ή στη Γάμα Εθνική, ΠΑΟΚ Β, Άρης Β, Ολυμπιακός Β. Και στο κύπελο πώς θα παίζουνε. Μπορούν να παίζουν στο κύπελο. Και πώς θα ανεβαίνουνε. Μέχρι γιατί όχι, στην Ισπανία δεν ανεβαίνουνε. Δεν θα ανεβαίνουνε. Ούτε στην Ελλάδα θα ανεβαίνουνε. Ναι. Να μπορεί και ο ΠΑΟΚ να διοχετεύει τους παίκτες του σε μια ομάδα με δικό του προπονητή. Γιατί χρειάζεται το να δίνει ο ΠΑΟΚ δανεικούς σε Β' Γ' Εθνική είναι ανέφικτο. Δηλαδή τώρα να πάει ο Λίρατζης σε Β' Εθνική. Και ο Μπαλογιάννης. Απ' την άλλη όμως στην Ελλάδα όμως. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Όποτε δίνουν δανεικοί οι άλλοι λέμε δίνουν δανεικοί είναι ύποπτοι. Όποτε δίνουμε δανεικοί εμείς πάνε να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας. Το ίδιο λέω και για τον Άρη και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι θέμα τώρα ποιος έχει τους περισσότερους και τους λιγότερους. Αλλά όποτε το κάνουν οι άλλοι, τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Όποτε το κάνουμε εμείς, πρέπει να τα παιδιά μας να εκπαιδευτούν. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, κάποια στιγμή να μπει και ένα νομικό πλαίσιο. Σωστά. Που να καθορίζει το τι θα γίνει. Μέχρι δύο, έναν, τρεις, πέντε, δεκαπέντε. Ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια το έκανε και η Ζούλα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ήταν ο πρώτος διδάξας. Ο πρώτος διδάξας είναι ο Ολυμπιακός. Με δανεισμού η Ζούλα. Ποιοι είναι η Ζιζούλα, η δανεισμή, ποιοι είναι δηλαδή. Είχε ο παίκτη συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ναι. Δεν το ξέρει κανείς και έπαιζε σε εργοτέλειδες. Πώς δεν το ξέρει κανείς, ρε φίλε. Δεν το ξέρει κανείς, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να κατατεθεί το συμβόλαιο στη Λίγκα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι, οι εξωγήινοι και οι νεφελήμοι και οι τέτοιοι. Επειδή το λέμε, επειδή φημολογείται. Αν υπάρχει συμβόλαιο στη Λίγκα, είναι παίκτη του Ολυμπιακού. Αν δεν υπάρχει συμβόλαιο στη Λίγκα, δεν είναι παίκτη του Ολυμπιακού. Το ίδιο γίνεται και με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τώρα αν υπάρχει μαύρο συμβόλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς πώς τα μαθαίνουμε όλα τα άσχημα και τα στραβά των άλλων, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν γενικά τους δανεικούς για να κάνει πέντε πράγματα. Είχε πολλά πράγματα άλλα που έκανε. Όπως αυτός που είναι τώρα στο. Ποιο? Δεν θα το πω, δεν είναι του Ολυμπιακού. Injection Service. Ναι. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου. Εξοικονομείς καύσιμο χρήματα και έχεις και καλύτερη απόδοση του κινητήρα με τον καθαρισμό του συστήματος εκασμού του αυτοκινήτου σου. Σε νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Απόλλωνος 18 στην Κατουτούμπα στον κήπο του Καλού. 23 10 93 37 87. injectionservice.gr και θα πάρετε και θα πείτε ακούμε Λίμπερο, ακούμε Τρόικα και θέλουμε καλύτερη τιμή. Έτσι υποχρήσαντος. Έτσι υποχρήσαντος. Έτσι. Και όσοι γνωρίζετε άπτεστα γερμανικά και να μιλάτε και να διαβάζετε ή έχετε κάποιον φίλο γνωστό που ψάχνετε για δουλειά και γνωρίζει άπτεστα γερμανικά, θα πείτε στο dialog.gr. Υπάρχουν όλες τις πληροφορίες για τις θέσεις και τις παροχές που σας προσφέρει η Dialog. Πάρα πολλά προνόμια. Δεν είναι παιδιά η δουλειά τηλεπωλήσεις, για να μην έχετε κάποια αμφιβολία. Γιατί πολλά κυκλοφορούν. Μπείτε στο dialog.gr να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Ναι, να πάμε. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Μιγγέλ Κορέιρα, δημοσιογράφο στην Αμπόλα, να μας διαφωτίσει λίγο με το θέμα που υπάρχει εδώ και 2-3 μέρες, το να παράγουν οι Πορτογάλοι με πρωτοσέλιδα στην Οτζόγκο για ενδιαφέρον της Sporting για την απόκτηση του Λέο Ζαμπά το Γενάρη, μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Κορέιρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, ευχαριστώ. Τι γίνεται με τη Sporting? Τρεις μέρες οι συνάδελφοί σας στην Οτζόγκο γράφουν ότι η Sporting θέλει τον Λέο Ζαμπά. Ναι, κανονικά ο Sporting, όπως ξέρετε, έχει καινούργιο προπονητή στο Σίλας. Αυτός δεν είναι πολύ ευχαριστημένος με τη ομάδα που έχει. Θέλει να κάνει μεταγραφές Ιανουάριο και ένα τη θέση που λείπει στην ομάδα είναι τη δεξί μπακ, γιατί ο Ριστόφ είναι
έχει κάνει χρόνο που είναι τραυματίες, δεν έχει πολλούς παίχτες να πέσουν στη θέση. Τότε ο Sporting γνωρίζει καλά η ομάδα από την ΠΑΟΚ, ξέρει το λέω Ζάμπα, ναι. Τότε μπορεί να το πάρει. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό το στιγμή η Sporting δεν είναι τόσο καλά σαν ο Πόρτο και ο Μπενφίκα οικονομικά. Τότε θα δούμε τι θα γίνει. Έχει οικονομικά προβλήματα ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο δυνατή οικονομικά όσο οι άλλες δύο αυτή τη στιγμή? Ναι, δεν Sporting. Είναι τόσο. Εντάξει, ο Sporting δεν έχει πουλήσει πολλούς παίκτες στο καλοκαίρι. Ήθελα να κάνει χρήματα με την μεταγραφή από το... Όχι, με τον Μπρούνο Φερνάντες. Mm-hmm. Αυτό δεν πήγε. Τότε μόνο ο Μπαζός έφυγε από την ομάδα, πιστεύω από 50-60 εκατομμύρια ευρώ. Τότε ο Sporting χρειάζεται ακόμα να πουλήσει γρήγορα ένα από τους δύο καλύτερους παίκτες, να κάνει ξανά χρήματα. Και τότε μάλλον μπορεί να σκέψει να πάρει παίκτες. Και όπως σου λέω, αλλά η ομάδα χρειάζεται σίγουρα καινούργιος παίκτης. Έφυγε από την Κύπελλο Πορτογαλία από μια ομάδα από την τρίτη εθνική. Τότε δεν είναι εύκολα τα πράγματα μέσα στην ομάδα. Τώρα που μιλάμε, κύριε Κορέιδα, θεωρείτε ότι μπορεί να δώσει η Sporting 8, 10, 12 εκατομμύρια για να πάρει τον Ζαμπά, ή είναι ένα ποσό που δεν το δίνει η Sporting? Πάρα πολλά. Το πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά λεφτά για το... Όπως σου λέω, το Sporting το περισσότερο που μπορεί να δίνει είναι 2-3 εκατομμύρια, όχι περισσότερα από αυτό. Ή να πάρει το λέω Ζαβά δανεικό σε ένα... Σωστά, γιατί και αυτό κράτηκε σωστά. Έχει κάποιους παίκτες αυτή τη στιγμή έτσι, το Μπουλασιέ, το Ζεβέ και οι δύο είναι δανεικός, τότε μόνο δανεικό μπορεί να πιστεύω ότι μπορεί να έρθει εδώ στην Πορτογαλία. Ναι, γιατί προκύπτει ότι το γράφουν και στην Πορτογαλία ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε ζήτησε δανεικό τον Ζαμπά η Sporting, αλλά είπε όχι, ο Αμπέλ Φερέρα δεν ήθελε να αποδυναμώσει το ρόστερ. Ναι, ο Φερέρα γνωρίζει καλά τι παίκτες που έχει. Μάλλον δεν θα το αφήνει ο Ζαμπά να φύγει ξανά το Ιανουάριο. Πώς σου λέω, θα δούμε. Ο Sporting έχει καλές σχέσεις με την ΠΑΟΚ. Γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχει κάποιους παίκτες που περάσανε στην ΠΑΟΚ. Έχει κάποιους παίκτες που περάσανε στη Sporting. Τότε έχει ακόμα χρόνο. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι Ιανουάριο. Τον Αμπέλ Φερέρα, πώς τον βλέπετε, κύριε Κορέιρα? Τι γράφουν στην Πορτογαλία? Ασχολούνται μαζί του με την πορεία του στον ΠΑΟΚ? Ή έχει λίγο έτσι εξασθενήσει το ενδιαφέρον? Δεν γράφουμε πάρα πολλά. Γράφουμε κάθε Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε δύο προπονητές στις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το Ολυμπιακό και το Πυρομαρτίο. Σωστά, ναι. Και οι δύο θα παλέψουν σίγουρα για το πρωτάθλημα. Τότε γράφουμε συνέχεια από τη δύο. Όπως λέω, ο Αβέλ Φεγάιρα πιστεύουμε ότι θα κάνει καλή δουλειά στην Ελλάδα. Είναι ο μικρός προπονητής που έκανε πάρα πολύ καλό εδώ δουλειά στην Μπράγκα και πιστεύω ότι θα κάνει το ίδιο στην ΠΑΟ. Ο Καρντόσο δεν βγήκε στην ΑΕΚ. Τελικά είχαν δίκιο ότι όσοι λέγανε ότι το βιογραφικό του δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Ναι, και αυτό είναι καλός προπονητής, αλλά μέχρι αυτό το στιγμή δεν είχε πολύ τύχη. Όταν πήγε στο εξωτερικό, ήταν στην Ισπανία, στη Σέλτα, ήταν στην Άντι, στη Γαλλία και τώρα στην ΑΕΚ, δεν πήγε καλά. Πρέπει μάλλον να αλλάξει κάτι για να καταλαβαίνει πώς είναι το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Γιατί αν θα συνεχίζει έτσι, θα είναι δύσκολα για τον Κάρλος. Αρχίζει, κύριε Κορέιρα, η Πόρτο να ξαναπαίρνει τα πάνω της. Έχει συνεχόμενες νίκες. Βρίσκει πάλι τρόπο ο Σέρζιο Κουσουρισάου, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει λίγο η πορεία του. Και λόγω ΠΑΟΚ έχει πολλές συμπάθειες. Κακό ξεκίνημα, ναι, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά η Πόρτο πάλι. Ναι, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν πήγε στη Champions, έχασε με το Κρασνοδάρ, μια μικρή ομάδα. Θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός έχει κέρδισε 4-0 μέσα στο Καρασκάκι το Κρασνοδάρ. Mm-hmm. Τότε, αλλά εντάξει, σιγά σιγά όπως λες, ζωστά, ο Πόρτο πάει, θα πάει σίγουρα για το πρωτάθλημα, γιατί ο Μπενφίκα φέτος δεν είναι τόσο σκληρό που ήταν πέρυσι.
και πιστεύει ότι ο Πόρτο είναι το πρώτο φαβορί να πάρει το πρωτάθλημα. Κύριε Κορέρα, αυτή η Φαμαλικάο με 6 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήττα, πώς προέκυψε στην κορυφή? Γιατί νομίζω και είχαμε χρόνια να δούμε στην Πορτογαλία κάποια ομάδα πέρα από Μπενφίκα, Πόρτο και Σπόρτινγκ να είναι στην κορυφή. Πόσο μάλλον μια ομάδα που ούτε ιστορία έχει, δεν είναι Μποαβίστα, δεν είναι Μπράγκα, είναι στην κορυφή Φαμαλικάο. Ήταν 25 χρόνια χωρίς να είναι στην αυτή κατηγορία, αλλά εντάξει, αυτός τώρα έχει πολλούς παίκτες δομικούς από τον Ατλέτικο Μαδρίδ. Έχει ένα προπονητή, είναι πρώτη φορά στην Α κατηγορία, ήταν βοηθός από τον Μάρκο Σίλβα, 7 χρόνια από τον Μάρκο Σίλβα. Αυτός κανένας το περίμενε μέχρι τώρα. Θα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι Κυριακή με την Πόρτο. Τότε θα δούμε αν πόσο Πόρτο θα Μαλικάω, σωστά, Κυριακή στις 7. Ναι, τότε, αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο να πάρει το πρωτάθλημα. Λένε ότι κάποιος λένε εδώ ότι η Πορτογαλία ότι μπορεί να είναι. Κάνει το ίδιο που ο Λέσεστερ έκανε στην Αγγλία, αλλά δεν το βλέπω. Είναι δύσκολο, αυτό, αλλά πολύ δύσκολο, γιατί, αλλά εντάξει, είναι, μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα από την Πορτογαλία σήμερα. Από Άρη βλέπετε καθόλου, έχει κάτι Πορτογάλους, έχει Μπρούνο Γκάμα, έχει Σόουζα, παρακολουθείτε καθόλου? Ναι, σίγουρα, εγώ διαβάζω πάντα και βλέπω, αν μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια, ξέρω ότι έχει κερδίζει το τελευταίο παιχνίδι 1-0 στην Ξάνθη, ναι. Ένα γκολ με τον Μπρούνο Γκάμα, με πέναλτι πιστεύω. Ναι. Και βλέπω, εντάξει, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο καλά ότι είναι και πέρυσι, αλλά σιγά σιγά θα ανέβει σίγουρα στη βαθμολογία. Ο Μπρούνο Γκάμα τελειώνει και το συμβόλαιό του τώρα το καλοκαίρι, οπότε είναι και σε μια διαδικασία ανανέωσης του συμβολαιού του. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό ήταν πολλά χρόνο. Τραυματίας, ναι. Τώρα ξαναγύρισε σιγά σιγά. Χιαστούς έκανε, ναι. Καλός παίκτης και σίγουρα ότι θα βοηθήσει τον Άρη. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιγγέλ. Πολύ, κύριε Κορέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Ο Μιγγέλ, ο οποίος χρήσατε, πες τη σχέση έχει για κάποιον που δεν γνωρίζει. Ο παπάς του, φιλοπροπονητής στον Άρη ήταν. Γι' αυτό και μιλάει ελληνικά. Άπτεστα. Ναι, γι' αυτό μιλάει ελληνικά. Αλλά νομίζω επιβεβαιώνει ότι. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό το ποσό τώρα για τον Ζαμπά. Ποιο? Αυτά τα 8, τα 10, τα 12. Εντάξει. Όχι, okay, μπορεί να είναι μια προσδοκία, ότι... αλλά όταν έχεις πουλήσει 10 εκατομμύρια τον Πρίγιοβιτς, το center for, δηλαδή στο top του, στο πικ του, στους Άραβες. Φίλε, εντάξει, πώς θα δώσει η ευρωπαϊκή ομάδα. Καταλαβαίνεις όμως ότι. Όχι, το διάβασα και σε ότι και αλλού, ότι ο ΠΑΟΚ εκεί περίπου θέλει. Στη λογική ότι δεν μπορεί με ένα ποσό 2-3 εκατομμυρίων 4 να δώσει ο ΠΑΟΚ τον Λεό Ζαμπά. Νομίζω ότι αξίζει παραπάνω. Η άποψή μου είναι άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή. Τώρα αν έχει τον πρόμο. Γιατί και ο Ρέτσος προφανώς και δεν άξιζε 12-13 πόσα έδωσε. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο αυτό. Ναι. Να κάνει τέτοιες business. Όχι, γιατί έχει πάει. Τα τελευταία χρόνια έχει δώσει αρκετούς παίκτες. Με καλά χρήματα. Τα ποσά αυτά του πιάνει ο Ολυμπιακός που είναι στην αγορά. Ο Ολυμπιακός τα πιάνει γιατί είναι λόγω Champions League. Αλλά ορίστε, ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Πρίγιοβιτς, φίλε. Θα μου πει ότι ήταν μια ρήτρα που εξαγοράστηκε. Αλλά απορώ πραγματικά. Δηλαδή δεν έχει δείξει το παιδί τέτοια στοιχεία. Να έδειχνε κάποια στοιχεία. Δηλαδή, άμα μου έλεγε ότι έρχεται κάποιο να πάρει με 8 εκατομμύρια το Λιμνιό, θα σου έλεγα ναι. Λόγω ηλικία, εμφανίσεων, προοπτική, εθνική. Θα σου έλεγα ναι. Κοίταξε, μιλώντα με Πορτογάλο δημοσιογράφο στο Πάκο 4 το Μάιο, νομίζω, μα είχε εξηγήσει ότι είναι ελκυστικό θεωρητικά γιατί έχει καλή ηλικία, είναι Βραζιλιάνος, δεν έχει πολλούς Βραζιλιάνους το Μάιο. Ναι. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει ο Ζαμπά φέτος. Ήταν ήδη σωτική πορεία το Μάιο. Ναι. Δεν ήταν στα καλά του και συνεχίζει από τότε. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει φέτος το πρωτάθλημα, φίλε. Δηλαδή πραγματικά εγώ πιστεύω ότι όλοι στον ΠΑΟΚ κάνουν το σταυρό του να έρθει ένα και να πει πάρε 4-5 εκατομμύρια να τον πάρω. Δεν νομίζω ότι πάει. Αλλά έχει καλό πρόμο. Σας είπα ότι έχει καλό μάνατζερ. Όπως είπε και ο Μιγγέλ Κορέρα. Η Sporting μπορεί να δώσει μέχρι 2 εκατομμύρια, ποσό που ο ΠΑΟΚ δεν θα το συζητήσει. Ενδεχομένως. Γιατί? Να... Γιατί? Γιατί είναι ελάχιστο ρε Σικρή. Λες εσύ. Δεν φτάνουν τα μισά του χρόνου να φύγει τζάμπα. Γιατί και για τον Ουάρντα ήθελε λεφτά. Και είναι χρηματιστήριο το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Ένας παίκτης μπορεί να κάνει 5 φέτος και του χρόνου να κάνει 1. Είναι χρηματιστήριο. Δηλαδή, όπως είπες, ο Πρίγιοβιτς τα 10, αν δεν τα έπαιρνε, θα σου χαζό. Βέβαια. 5 χρόνια συμβόλαιο έχει ο Λέο Ζαμπά. Πόσο? 5 χρόνια συμβόλαιο. Και έχει ρήτρα κοντά στα 20 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι νέο. Πόσο? 20 εκατομμύρια. Θεώρησα καλά, πάω ότι βρήκε η Λαβράκη. Και τον... ο Κόκε είχε 12 εκατομμύρια ρήτρα. αλλά. Ο Κόκε. Εντάξει. Πήγαινε να τον πουλήσει ο Άρης με ένα και βρίζαν όλοι. Α, και την επόμενη χρονιά λέγανε διώξω το παλτό.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα το βλέπω πολύ, πολύ υπερβολικό. Απλώς προέκυψε, το γνωρίζαμε, αλλά είναι αλλιώς να το ακούσα από Πορτογάλο δημοσιογράφο, ότι η Sporting δεν είναι καλά και δεν μπορεί να δώσει ούτε 3 ούτε 4. Περιμένει και, τα 7 του Ποντένς από τον Ολυμπιακό, νομίζω. Κάτι τέτοιο δεν έχει γραφτεί, ότι θα πάρει 6-7 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό για τον Ποντένς. Εγώ για να το κλείσουμε, να πάμε στο διάλειμμα, βλέπω να γίνεται μια πρόταση δανεισμού. Τώρα, με οψιόν αγοράς που θα γυρίσει πίσω. Αν ο Ζαμπά συνεχίσει και δεν έχει καλό πρόσωπο και δεν είναι στις πρώτες επιλογές, τώρα δεν μπορώ να γνωρίζω αν ο ΠΑΟΚ τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη μπει στη διαδικασία να το δώσει δανεικό. Μάλιστα. Προκειμένου. Γιατί η επιστροφή του Βιερίνια δίνει και άλλες επιλογές στον Φερέιρα. Να πω στο φίλο το Γιώργο ότι δεν βάλαμε εμείς τον Κορέιρο να λέει ΠΑΟΚ. Είναι Πορτογάλος, παιδιά, δεν είναι. Και αυτό το, είπε. Δεν τον βάλαμε εμείς, γιατί μου είσαι λάθος μήνυμα. Εσύ λέει, του είπες να λέει έτσι. Δεν γίνονται. Όχι. Είπε η ΠΑΟΚ, γιατί ο άνθρωπος είναι Πορτογάλος. Δεν ξέρει και τα άρθρα σωστά. Αν και ο μπαμπάς του προπονητή στον Άρη, νομίζω ότι μπορώ να το κόψω αυτό, Κώστα, και να το παίζω στο Λαμπαουτάρι στο απόγευμα. Είναι από τα ωραία. Να σα πω και ξέρει γιατί το λέει το η ΠΑΟΚ. Δεν κοροϊδεύεται συνέχεια ο Άρης, ο Άρης, ο Άρης. Να το τώρα. Παέ ο Άρης. Ναι, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Για τον Άρη να πούμε βέβαια ότι επειδή υπήρχαν οι απορίες γενικότερα και ακούω διάφορους ότι δεν πλήρωσε. Μετά θα μας τα πεις αυτά. Μετά τα διαφημιστικά. Να μην πω για τους διαιτητές. Μετά, όχι μετά. Ότι τους πλήρωσε. Που δεν πληρώνεις εννοείς. Ναι, μετά. Κώστα, έχει πληρωθεί και ο Πανετολικός. Πριν γίνει το ματς. Έτσι πρέπει νομίζω. Όχι έτσι πρέπει. Ναι. Έτσι θέλει η ΕΠΟ χωρίς να υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν είναι διοργανώτρια του πρωταθλήματος η ΕΠΟ, Κώστα. Μάθε τα λίγο είναι σωστά. Η Super League, ναι, εντάξει, η Super League είναι διοργανώτρια. Ναι, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει η ΕΠΟ. Επειδή θέλει η ΕΠΟ. Της εξυγίανσης. Που ένα χρόνο ήταν απλήρωτοι οι διαιτητές. Ναι. Και μόνο στον Άρη βρίσκουν να τα κάνουν αυτά. Να τα λέμε. Το travel plan. Και τα 3,5 εκατομμύρια τράβε κοιμόταν ο οικονομικός διευθυντής. Δεν ήξερε. Μετά το η κάρτα υγείας δεν ήξερε κακουργηματική δίωξη. Μετά το διάλειμμα. Αλλά στον Άρη ξέρουν να κάνουν δίωξη για να πληρώσει προκαταβολικά τους διαιτητές που αυτοί τους είχαν 6 μήνες απλήρωτους. Ναι. Και τον Ερακλή θα κάνουν τώρα τέταρτο τοπικό για να το ρίξουνε. Η ΕΠΟ. Ναι. Η ΕΠΑ. Για να πάμε στο διάλειμμα πρέπει να το προγραμματίσω. Α, ωραία. Τι να κάνουμε. Δώσε 3 εισιτήρια δίνουμε. 3 εισιτήρια Άρης Μπενφίκα. Πανετολικός. Άρης Πανετολικός. Ευχαριστώ. Και Ηρακλής. Και Ηρακλής Πανιώνιος. Ένα. Μόνο. Σήμερα ένα. Κωνσταλός στην Ηρακλή. FM και ενώ Άρης ονοματεπώνυμος στο 54526. Και ένα αύριο λέει. Ή για το εισιτήριο του 10. Κωνσταλός έχουμε συμφωνήσει. Και ενώ Ηρακλής ονοματεπώνυμος στο 54526. Έχουμε συμφωνήσει με την Καέρα Κλής 10. Και μας έχεις δώσει 3 μέχρι τώρα. Άρη Κωνσταλός με είδατε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε φωνητό στην καρέρα κλείσει. Δεν είσαι ο μόνος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν είναι άκρη να πεις με το Γιακουμάκι σεντερφόρ, ρε φίλε. Και θέλω να πάω πρωτάθλημα αυτή εδώ με το Γιακουμάκι σεντερφόρ. Δηλαδή είμαι αρτό, ρε φίλε. Ας κάνω ό,τι θέλουν. Λοιπόν, εχθές είχαμε στην Τούμπα ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Συνδυάστηκε με ένα καλό αποτέλεσμα. Προκρίθηκε η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, η K19, στον επόμενο γύρο του UEFA Youth League. Το Champions League των μικρών. Μπορώ να πάω αποστολή με τον ΠΑΟΚ στο ταξίδι που πάει τώρα. Κάνει μια αίτηση. Κίεβο δεν πάει. Κίεβο πάει, ναι. Τι αίτηση να κάνω. Διαπίστευσα. Δυναμό Κίεβο δεν βγάζει διαπίστευση. Ωραία, κάνει την ΠΑΟΚ θα μου τη βγάλει. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή τον αρχηγό τη ομάδα K19, τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά εσύ. Άτυχοι αθλητέ να πηγαίνουν στην Ουκρανία και να μην μπορούν να βγουν το βράδυ έξω. Τι θες να πει, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξεκινήσετε καλά χθες στο πρώτο 15 λεπτό, αλλά από το 20 και μετά η ομάδα, εντάξει, επέβαλε το ρυθμό της, άρχισε να παράγει φάσεις, πέτυχε τον γκολ που ήθελε και δεν κινδύνευσε κατά βάση, παρότι οι Ιρλανδοί στο τελευταίο 15 λεπτό βάλαν περισσότερους παίκτες στην επίθεση, αλλά δεν νομίζω να ανησυχήσετε και ιδιαίτερα. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι η εικόνα του παιχνιδιού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε λίγο νοθρά στο παιχνίδι τα πρώτα 20 λεπτά. Να δούμε λίγο και πώς είναι και ο αντίπαλος. Εντάξει, πήραμε ψυχολογία μετά από κάποιες καλές ενέργειες. Σιγά σιγά πήραμε βήματα στο γήπεδο και όπως είπατε ήρθε και το γκολ και ψυχολογία και όλα τέλεια. Πάντως ήταν καλή ομάδα η Μποέμια, δηλαδή δεν ήταν η κλασική ομάδα της Ιρλανδίας με σέντρες συνεχώς. Προσπάθησε να κάνουν το παιχνίδι ανεξάρτητα αν εσείς δεν τους αφήσατε από το 20 και μετά. Ναι, εννοείται. Στρωμένη ομάδα, δουλεμένη. Παλέψαν τα παιδιά 90 λεπτά, υπήρχε πίεση ειδικά στα τελευταία λεπτά που είχαμε και το υπέρμα σκορ. Καθίσαμε και λίγο πίσω
γιατί το σκόρ ήταν, όπως σας λέω, υπέρ μας. Θέλω καλό, αλλά καλά. Εσύ, Γιάννη, μαζί με τον Τσιγκάρα και τον Καϊτανίδη, ζήσατε και την περσινή πορεία μέχρι και τους αγώνες με την Τότεναμ, που ουσιαστικά ήταν στο στάδιο που ενώνονται οι δύο δρόμοι του Champions League, γιατί είναι δύο διαφορετικές διοργανώσεις μέχρι να γίνει μία την Άνοιξη. Οι περισσότεροι συμπαίκτες του πλέον στην K19 πρώτη φορά βίωσαν μια πρόκριση ευρωπαϊκή και είδαμε ότι το χάρηκαν ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί 17, 18, 19 χρόνων να προχωράει στο Youth League. Μια διοργάνωση που όπως φαίνεται είναι και οργανωμένη και υπάρχει και από την UEFA και προσοχή. Δεν είναι μια διοργάνωση στο πόδι δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Εννοείται, ναι. Ειδικά για τα νέα παιδιά που μπαίνουν πρώτη φορά σε αυτό το τουρνουά, να το πω. Είναι μεγάλη εμπειρία. Κερδίζουν μόνο, κερδίζουν, δεν υπάρχει κάτι αρνητικό, μόνο θετικά. Εμείς οι τρεις, όπως είπατε, που είμαστε από πέρσι, είχαμε και τα άλλα τρία παιχνίδια στο Champions League. Εντάξει, πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, αλλά και τα παιδιά δεν επεξέλθανε πάρα πολύ καλά. Το κουβεντιάστη... Όπως είπατε, χαρήκαν. Το κουβεντιάστη μεταξύ σας ότι είχε κόσμο στην Τούμπα, είχε 2.500, 3.000 κόσμο είχε. Και πολλά παιδιά, πολύ μικρά, 10 χρονών, 11, 12, που πραγματικά το χάρηκαν περισσότερο νομίζω. Εννοείται, ναι, ο κόσμος ήταν αρκετός, εντάξει, όχι όσο την Tottenham, αλλά εντάξει, πάρα πολύ ωραία, ωραία συναισθήματα, περιμένουμε την ίδια υποστήριξη πάλι και με το Κίεβο και επίσης να πάρουμε και την πρόκριση. Έχετε κάνει κάποια κουβέντα με τους προπονητές για τη Δυναμό Κίεβου ή ακόμα δεν έχετε μπει στη φάση να τη μελετήσετε, να μιλήσετε για τους Ουκρανούς? Βήμα-βήμα, τώρα έχουμε το Βόλο μπροστά μας, μετά τον Παναθηναϊκό, δύσκολα παιχνίδια. Βήμα-βήμα, όταν φτάσει το Κίεβο, θα δούμε. Είπε χθες ο Πάμπλο Γκαρσία, Γιάννη, μεταξύ άλλων, εάν δεν έχεις ψυχή δεν μπορείς να παίξεις τον ΠΑΟΚ. Θες λίγο να το σχολιάσεις? Εννοείται, ναι, αυτό είναι το παν, ψυχή και πάθος. Η ομάδα είναι μεγάλη, πρωταθλήτρια Ελλάδος, κυπελούχος, νταμπλούχος. Στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος είμαστε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Πάθος, ψυχή και για την ομάδα, πάνω από όλη ομάδα. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Πάμπλο, εσύ τουλάχιστον σε σχέση με τα άλλα παιδιά το ξέρεις καλύτερα? Εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Ο κοτ έχει παίξει μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές. Μαθαίνουμε πάρα πολλά από αυτό, αυτά. Γιάννη, καθιέρωσε φέτος ο Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει, εσύ νομίζω ξέρει και ο κόσμος ότι είσαι μέλος της πρώτης ομάδας πλέον. Περισσότερο βοηθάς τους νεαρότερους συμπαίκτους στην K19. Πόσο σημαντικό είναι για σένα και ειδικά για τους συμπαίκτες σου να παίζετε μια φορά στις 15-20 μέρες με την πρώτη ομάδα? Γιατί αυτό τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε για τον Α' τον Β' λόγο. Ξέρουμε ότι δεν συνέβαινε αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ χρόνο να γίνει αυτό. Εμπειρίες, όπως σας λέω, γενικά όλα αυτά με την πρώτη ομάδα. Εμπειρίες στα φιλικά, ψυχολογία, ξέρεις ότι παίζεις με παίκτες κλάσης. Αυτά. Δεν έφυγες δανεικός φέτος. Θεωρείς ότι έχεις να κερδίσεις περισσότερα κάνοντας προπόνηση με τους συμπαίκτους της πρώτης ομάδας από το να πας κάπου δανεικός? Θεωρώ ότι δεν πήγα δανεικός ή έμεινε εδώ πέρα, δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Σωστά, ναι. Εγώ ό,τι με πούνε κάνω, στην πρώτη ομάδα είμαι, προπονείς, εμπειρίες, όλα καλά, όλα τέλει, υπομονή τέλει. Φαντάζομαι κάθε μέρα παίρνεις πράγματα από παίκτες όπως ο Κρέσπο, ο Βαρέλα ή ακόμα και ο Ίγκαζον, έτσι? Εννοείται. Εμένα είναι δάσκαλοι μου αυτοί, δεν είναι. Κερδίζω μόνο από αυτούς. Ό,τι και να είναι κερδίζω. Μόνο που βλέπω κερδίζω. Ακόμα και το Βιερίνια που είναι διαφορετική θέση, έχω να κερδίσω μόνο από αυτόν. Που τον έχω σαν είδωλο. Οι υπόλοιποι συμπαίκτες σου πέρσι στην K19 που είναι σε ομάδες ως δανεικοί, τι σου λένε, πώς είναι η εμπειρία τους στη Super League? Τα παιδιά έχουν πάει σε Super League ομάδες. Ωραίες εμπειρίες, παίρνουν παιχνίδια, ψυχολογία και αυτοί θέλουν όπως όλοι να γυρίσουν στην ομάδα. Ναι. Στην ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Γιάννη. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και φέτος να φτάσει μέχρι μια προχωρημένη φάση στο Champions League και σίγουρα όταν είναι μέσα σε αυτό ομάδες, οι δεύτερες ομάδες της Real, της Barcelona, της Juventus, όλων των μεγάλων ομάδων, δεν μπορείς να μην δώσεις κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι? Εντάξει, καλό αυτό που λες και σωστό είναι ότι έχετε άλλα παιχνίδια, αλλά πάντα υπάρχει, όχι μόνο για τους νεαρούς και για τους μεγαλύτερους παίκτες σε ηλικία, πάντα είναι ένα παραπάνω κίνητρο να παίζεις στην Ευρώπη. Εννοείται, ναι, υπάρχει και ποιότητα. Υπάρχει πολύ ποιότητα στην ομάδα. Θα αξίζουν τα παιδιά για εμείς όλοι οι
υπερ προσπάθεια από την αρχή της χρονιάς για αυτό το στόχο και κάθε βήμα ξεχωριστά για να περάσουμε και το Κίεβο για να δούμε ποιον έχουμε στη συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γερός να είστε και ζήσει παίκτες. Καλή επιτυχία στα επόμενα παιχνίδια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, λοιπόν. Yeah. Αυτό ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ένα παιδί με πάρα πολύ ταλέντο. Τι θες παίζει? Στόπερ. Αριστεροπόδαρος. Θεωρείται το νέο μεγάλο έτσι ταλέντο του ΠΑΟΚ στα στόπερ. Εντάξει, δεν ήταν τυχαίο νομίζω ότι ήταν στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Γενικότερα ένα παιδί που οι προπονητές του κάνουν λόγο ότι μπορεί σε 2-3 χρόνια να είναι ακόμα και βασικός στον ΠΑΟΚ. Και από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μαθαίνω, είναι και προσγειωμένος, γιατί χρήσανε και Κώστα, μόνο έτσι μπορείς να... Βέβαια. Αν στα 18, 19, 20 νομίζω ότι ο κόσμος σου ανήκει και έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν χρειάζεται να βλέπεις παραπάνω, τα παραδείγματα και στην πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα είναι δεκάδες. Αυτά λοιπόν και για την ΚΑΠΑ 19. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ πλέον θα παίξει με τη Δυναμό Κιέβου. Πρώτο μάτς στην Ουκρανία στο Κίεβο, δεύτερο μάτς στην Τούμπα. Ωραία ατμόσφαιρα χθες. Δεκάδες παιδιά από πάρα πολλές ακαδημίες της Θεσσαλονίκης. Καλό είναι, γιατί το UEFA Youth League είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στις ηλικίες αυτές. Οπότε το να βλέπει ένα παιδάκι που παίζει σε μια ακαδημία και είναι 10 χρόνο, 12, την πορεία κάποιων άλλων αθλητών, νομίζω είναι ένα παραπάνω κίνητρο. Ωραία ήταν. Ωραία. Γενικότερα. Και τώρα θα πάμε με τον Κώστα Αποστολή στο Κίεβο. Λοιπόν, τρία εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός. FM και όνομα τεπώνυμα Αποστολή στο 54526 και γράψτε και τη λέξη Άρης για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση. Γιατί έχουμε και ένα εισιτήριο για το Ηρακλής Πανιώνιος στο μπάσκετ. Θα κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία, απλά θα γράψετε Ηρακλής. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, τη λέξη Άρης ή Ηρακλής, ανάλογα με το τι θέλετε, σε ποια κλήρωση θέλετε να μπείτε εδώ στον Λίμπερο 107,4. Κανονικά πρέπει να κληρώσουμε για το Βόλο κανένα εισιτήριο. Βέβαια. Με ένα διήμερο βασικά πρέπει να κληρώσουμε για το Βόλο. Κλήρωσα τριήμερο για το Χαλκιδική. Πευκοχώρη. Πευκοχώρη έστειλα. Λαό. Να στείλεις και στο Πήλιο δύο, τουλάχιστον τρεις. Θα στείλω σε έναν για σίγουρα. Καλησπέρα εδώ από το γήπεδο του Βόλου και ένα για σίγουρα. Όχι, το Πανθεσσαλικό θα παίξεις. Πανθεσσαλικό. Ωραίο. Θα ξυπνήσουν παρκάρισμα. Πεζογέφυρα. Ναι, είναι και αυτά. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, περάσαμε και το. Και στο Βόλο μια φορά είχε και με τον Ολυμπιακό Βόλο είχε γίνει ένα σκηνικό. Τελευταία χρονιά του Ολυμπιακού Βόλου. Εντάξει, ό,τι σκηνικό έχει γίνει. Στο Βόλο έχει γίνει. Ναι, στο Βόλο του Πανθεσσαλικού ήταν πραγματικά για ταινία. Έχει γίνει πολύ καλό σχεδιασμό από την αστυνομία τότε εκεί. Έκαναν τα πάντα για να συναντηθούν οι οπαδοί. Με το που μπήκαμε με το Σταύρο στο γήπεδο τρεις ώρες πριν, εκτός ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, δηλαδή δεν χρειάστηκε χήμα να όλα. Διαπίστευση ταυτότητα τίποτα. Παρκάραμε με τα πόδια, πήγαμε νωρίς βέβαια. Η αστυνομία ήταν ακόμα. Ναι, ποια ΕΠΟ ήταν. Όπα. Ποια ΕΠΟ ήταν τότε. Γραμμένο ή Κυριτζίκης. Νομίζω ο Βαγγέλης ήταν. Έχεις ένα θέμα γενικότερα. Πολύ μεγάλο έχω. Εδώ μιλάμε για την αστυνομία και εσύ μου λες ποια ΕΠΟ ήταν. Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Όταν είναι να πληρώσει ο Άρης διαιτητές, είναι η διοργανώτρια. Ναι. Όταν είναι να διοργανώσει τον τελικό, ποια είναι η διοργανώτρια, ποια είναι η ευθύνη, ποιος έχει την ευθύνη. Δηλαδή δεν κράζω τον Βασιλακόπουλο για την ΕΟΚ. Όταν στο Λίντο. Ναι, να μην κράξω βέβαια, λίγο, Βαγγέλη, δηλαδή. Αυτά που έγιναν στο Πανθεσσαλικό ήταν ευθύνη της αστυνομίας. Και τη ΕΠΟ. Δεν θα πήγαινε η ΕΠΟ να πει παιδιά, η πεζογέφυρα. Όχι, είναι ευθύνη τη ΕΠΟ να κάνει με την αστυνομία το πλάνο. Η ΕΠΟ φταίει. Όπως έφυγε η ΕΠΟ τον Κυριτζίκη. Η ΕΠΟ κάνει το επιχειρησιακό πλάνο της αστυνομίας. Θα βάλετε εδώ έλεγχο, εκεί θα βάλετε έλεγχο. Το επιχειρησιακό πλάνο της αστυνομίας, ναι, καθορίζεται σε συνεννόηση με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία πληρώνει αδρά χιλιάδες ευρώ υπεύθυνο ασφαλείας. Που είναι υπεύθυνο ασφαλείας για αυτά τα θέματα. Γι' αυτά τα θέματα είναι. Ότι παιδιά, εδώ λέω να βάλετε πλάνε σκοπό, εδώ λέω να βάλετε δημιουργία. Και επειδή ο αστυνομικός είναι, να μην πω τι, στο Βόλο, πρέπει αυτός ο οποίος ξέρει από το ποδόσφαιρο, είτε είναι ο Γκυλτζίκης πρόεδρος, δεν είπα το κάνει ο γραμμένος, αυτός που είναι υπεύθυνος ασφαλείας θα το κάνει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΠΟ. Κάθε χρόνο, είτε ήταν ο Γκυλτζίκης, είτε ήταν ο Σαρής, είτε ήταν ο Πιλάβιος, είτε είναι ο γραμμένος, είτε οποιοδήποτε. Ωραία. Εγώ λοιπόν που ήμουν στο Βόλο εκείνη τη μέρα πριν από 2 χρόνια, 3. Λέω ότι δεν φταίει ο γραμμένος. Λέω ότι φταίει 100% η αστυνομία. Ναι. Εγώ αστυνομικούς Χρήσανθε και Κώστα. Μάλιστα. Να είναι κάτω από την πεζογέφυρα 40 λεπτά και να πίνουν και φραπέ. Να βλέπουν, ναι, και να πίνουν φραπέ. Πολύ ωραία. Εντάξει, και ο κόσμος πάνω να σκοτώνεται. Πολύ ωραία. Και πάλι καλά
το ξαναλέω, που δεν είχαν την πρόθεση να σκοτώσουν έναν τον άλλον, γιατί συμφωνώ. Θα πέφτανε την πεζογέφυρα σαν τις μήνες. Άρα εικάζω ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ώστε να τιμωρηθούν αυτοί οι υπεύθυνοι. Εγώ λέω ότι πήραν και προγωγή. Λέω εγώ. 100%. Εντάξει. Θυμάμαι τον εκπληκτικό, τον εκπληκτικότατο, τον φοβερό αστυνομικό διευθυντή της Πάτρας, όταν είχε κάνει το σχέδιο Ολυμπιακός Άρης στον τελικό, τον περίφημο. Και πήγατε μέσα από τους Ολυμπιακούς, ναι. Και πέρασε το πούλμαν της αποστολής μέσα από τους Ολυμπιακούς και έκανε τα πάντα ώστε να συναντηθούν αλλά Braveheart οι οπαδοί του Άρη και του Ολυμπιακού. Τους πήρε δηλαδή η αστυνομία. Τους έφερε από το ένα στενό του Ολυμπιακού. Πήρε η αστυνομία του Αριάννου και τους έφερε έτσι απέναντι. Braveheart, κανονικό, όπως είναι στη μάχη. Ωραία, κανονικά. Ωραία. Αυτός λοιπόν, φίλε, λοιπόν, μετά πήρε προαγωγή, όντως. Έτσι είναι το σύστημα. Εντάξει, παιδιά, δεν ήξερε. Τι? Δεν ήξερε. Και νομίζω, επειδή είπε ο Κούγιας προχθές ότι είναι πολύ καλός, ότι έχει πάει στη Λάρισα. Ο συγκεκριμένος. Δεν είμαι σίγουρος για το θέμα. Αν εκείνο το απόγευμα, ξαναλέω, είχαν άλλες διαθέσεις οι οπαδοί. Τι πέφτανε σαν τις μύγες. Δηλαδή, πίσω από την πεζογέφυρα. Τι εννοεί άλλε διαθέσει. Να σκοτώσει ένα τον άλλον. Γιατί είχαν. Δεν είχαν, ρε φίλε. Ο μαχαίρο ο άλλο στο πόδι των άλλων δεν είχαν. Μαχαίρο, μα τι είναι. Τα ζώνε που. Παιδιά, τα αίματα. Ήταν το πιο απλό όταν μαλώνουν επί 40 λεπτά. Μπορούσε να πάρει ο ένα τον Κώστα και να τον πετάξει από την πεζογέφυρα κάτω, πίσω από το γήπεδο. Ήταν το μόνο εύκολο. Σε πιάνουν δύο άτομα, σε πετάνε σαν να του βάλει πατάτε. Τέλεια. Και από κάτω στον Μιχάλη, ξαναλέω, 40 δηλαδή λεπτά. Αυτός, τώρα, αυτός του Ολυμπιακού τώρα που συνελήφθη χθες. Όχι του Ολυμπιακού, συγγνώμη, δεν ήταν του Ολυμπιακού, ήταν ναι, άγνωστος. Ναι. Αυτός ο άγνωστος που συνελήφθη για τα επεισόδια χθες. Ακροδεξιός. Αυτός εδώ με τα κόκκινα full face κτλ. Δηλαδή, που είχε στο σπίτι του όπλο. Με 50 φυσίγκια. Φωτοβολίδες. Μαχαίρια. Μαχαίρια. Λωστούς. Full face 2-3 διαφορετικά. Από τα άλλα πλαστικά. Μάσκες. Αυτός τι ήθελε να κάνει δηλαδή όταν στα γήπεδα. Τι θέλει να κάνει. Δεν σκέφτεται στην άκρη του μυαλού ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον αν χρησιμοποιήσει αυτά τα πολεμοφόδια. Το πιάσανε όμως. Το πιάσανε, ναι. Ναι, και θα το τιμωρήσουν παραδειγματικά, θα δεις. Αυτό το θέμα είναι θέμα της δικαιοσύνης, φίλε. Η αστυνομία τον έπιασε όμως. Η αστυνομία έχει διελευκάνει και την υπόθεση Τσίλου. Η αστυνομία, τι έκανε. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει. Δικαιοσύνη. Λοιπόν. Αετό. Άργησε λίγο. Τι αετό, δικεφαλό. Έφυγε. Ο Δέλτα Μη, πόσες καταδίκες. Έφυγε στο εξωτερικό. Ο Δέλτα Μη. Ο Δέλτα Μη ποιος είναι. Βοήθαμε. Ο δράστης. Ο δράστης. Δέλτα Μη λέγεται. Δέλτα Μη είναι. Ο φερόμενος ο δράστης. Ο φερόμενος. Συντηρείς του Μαρινάκη και πάει Ολυμπιακός. Έπαιρνε τηλέφωνα. Εντάξει, τηλέφωνα. Και εδώ παίρνει κάποιο το Λίμπερο. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Ναι. Γεια σα, καλησπέρα. Και εδώ μιλάει. Ξέρει τι βγαίνει ο κλεωμένο κατά απόγευμα. Ξέρει πώ βγαίνουν εδώ και μιλάνε. Ξέρει καταδίκε για ένοπλε ληστείε, αλλά βγήκε από τη χώρα. Ληστείε. Ληστείε, ναι, ο ΔΜ. Απαγόρευσε από τη χώρα και τα λοιπά. Φέρεται ο Δράστης. Εντάξει, άρα να σου πω κάτι με τόσε ληστείε, με τόσα που έχει κάνει. Πλημέλημα είναι το του Τζίλου Ρεβίλε. Σιγά. Άμα έχει κάνει ληστείε το παιδί. Και πού είναι τώρα. Στο εξωτερικό. Ρωσία πήγε αρχικά το. Ρωσία! Ρωσία! Ρωσία, Στέργιο! Ρωσία! Ρωσία, Στέργιο! Δεν πήγε στην Κίνα να πείτε για το. Να πληρώσει κανένα πρόστιμο Καρυπίδη. Να πούμε ένα πρόστιμο Καρυπίδη. Μάλιστα. Ο Άρης έχει πληρώσει τη διετσία και του Ολυμπιακού και του Πανετολικού πριν γίνει το μάτς. Α, ναι, για πες τα μας αυτά. Το ότι η ΕΠΟ θέλει, επειδή έτσι γουστάρει, να προπληρώνονται οι διαιτητές την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, επειδή έτσι θέλει. Δεν υπάρχει κανονισμός. Όχι, επειδή δεν τους πλήρωσε πριν για να φανεί καλή επειδή τώρα. Επειδή τους πλήρωνε η ΕΠΟ. Η προηγούμενη ΕΠΟ. Η ΕΠΟ. Η τωρινή σου λέει, παιδιά, εγώ θα κανονίσω να πληρώνεστε. Ναι. Και η τωρινή πέρα... τους χρωστούσε. Ναι, φυσικά, για ένα διάστημα. Ναι. Πληρώσαν λοιπόν οι ομάδες κανονικότατα τα όσα όφυλαν και τα λοιπά. Η Super League ναι. Και τα λοιπά. Ναι. Και έβγαλε ένα μόνη της τώρα, χωρίς κανονισμό. Ότι πρέπει να πληρώνονται. Ναι. Υπάρχει βέβαια συμφωνία να το πούμε. Άμα ήθελε Σιάρη. Όχι. Νομίζω το είπε, αλλά. Ναι. Να. Του κουφού την πόρτα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης δεν οφείλει τίποτα αυτή τη στιγμή για τη διετησία. Πλήρωσε και του Ολυμπιακού και του Πανετολικού χθες πριν γίνει το μάτς. Αυτό είναι εκπληκτικό. Το πριν γίνει το μάτς, του πληρώνει. Ναι. Απίστευτο είναι αυτό. Τέλος πάντων, τα έχει πληρωμένα όλα αυτά τα. Μπάσκετ, παρ' όλα αυτά, θα πάει σε απολογία σήμερα. Θα πάνε στην απολογία του τα έχουμε πληρώσει. Α, πάρα πολύ ωραία. Αφού τα πληρώσατε. Μπορεί να φάει πρόστιμο γιατί το πλήρωσες μετά την προθεσμία που σου είχα δώσει. Με τα τροφεία. Τα τροφεία είναι μια υπόθεση από τον Ηρακλή το Λεμαϊδας. Υπάρχει αυτό με τις ομάδες. Είχε σταματήσει για ένα διάστημα, τώρα ξαναεμφανίζεται. Ο παίκτης αυτός ο Τσαγκαράκης έκανε πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Χωρίς να ξέρω ακριβώς την υπόθεση, εικάζω αφού έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα στην ομάδα. Προφανώς ήταν κάποια χρόνια στον Ηρακλή το Λεμαϊδας.
Και μόλις έγινε το επαγγελματικό συμβόλαιο, πήγε ο Ηρακλής Πτολεμαϊδές και είπε: παιδιά, εγώ τον εκπαίδευσα αυτόν για δύο χρόνια, πόσο ήταν κτλ. Άρα πρέπει να μου δώσετε αυτά τα χρήματα. Βγαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο το ποσό. Εκτός από τον Άρη όμως, δες χθες, υπάρχει και ο Βόλος σε μια άλλη περίπτωση. Του Άρη φυσικά προβλήθηκε. 19.000 είναι και ο Βόλος. Ο Άρης πουλάει. Σωστό. Παρ' όλα αυτά μου κάνει εντύπωση ότι αυτός ο παίκτης πριν δύο χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Οπα. Ο Ηρακλής Πτολεμαϊδας δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Θα πει κάποιος βέβαια, κάτσε, είχε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Δεν λέμε όλα. Δεν ξέρω αν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσαν να ζητήσουν από εκεί. Χωρίς συμβόλαιο. Και με συμβόλαιο θα πήγαινε να ζητήσει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι 24.000. Νομίζω ότι αυτά τα ποσά πλέον δεν απασχολούν τον Άρη. Εγώ λέω ότι απασχολούν. Δεν νομίζω. Όταν έχεις δώσει 500.000 την προηγούμενη εβδομάδα στους ποδοσφαιριστές σου, δεν νομίζω ότι απασχολούν. 600.000 ήρθαν από την UEFA μόνο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα 24.000 δεν νομίζω ότι απασχολούν. Εντάξει, ό,τι και να είναι ένα ποσό σοβαρό. Όταν έχεις 2,5 εκατομμύρια τηλεοπτικό, 500.000 στη φανέλα, δεν απασχολεί αυτό. Απασχολούσε πριν 2, 3, 4 χρόνια. Ποια φανέλα, μαλαματινά. Και... Όχι, μαλαματινά δεν είναι φανέλα, Κώστα. Bet shop. Συμφωνιάρα. Bet shop. Σωστά. Μαλαματινά είναι. Μια χορηγία που έκλεψε ο Άρης από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Άρης Ρετσίνα Μαλαματίνα. Πλέον ναι. Να μην παίρνουν τον Γεωργιάδη υπεύθυνο των ακαδημιών τους. Για να έχουν Γεωργιάδη μόνο. Αν και η εκπομπή είναι με Βασιλική Ρετσίνα, το σημειώνει. Γιατί εγώ έχει χορηγήσει την εκπομπή. Έχει μια ροπή από χθες το βράδυ, γιατί έχει γίνει σούσουρο, εντάξει. Ναι, ναι. Να μην παίρνει. Υπάρχει πόση και τον Γιώργο Σαββίδη. Ναι. Δεν θα πω εγώ αν παίρνει να μην παίρνει. Εγώ βλέπω τα μηνύματα. Υπάρχει μια ροπή προς το Κεχριμπάρι. Ναι. Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι επειδή στη Θεσσαλονίκη ο μεγαλύτερος σύλλογος είναι ο Άρης και έχει τον περισσότερο κόσμο, στη Θεσσαλονίκη όλοι πλέον Μαλαματίνα και Βασιλική Ρετσίνα. Η οποία που παράγεται στέριο η Βασιλική Ρετσίνα, ξέρεις. Στη Νέα Μεσημβρία. Στη Μεσημβρία είναι ο ποιητική στη Νέα Μεσημβρία. Έτσι στέριο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στέριο. Άρα τώρα πρέπει να κάνεις κόντρα ρελάνς και να βάλεις εκεί, να τον ντύσεις όλη τη Μεσημβρία εκεί πέρα με Βασιλική. Άρα αντί να ασχοληθούμε με τα αληθινά προβλήματα, ασχολούμαστε με τη Ρετσίνα και με το... Ποια προβλήματα. Χορηγός είναι, φίλε. Ανακοίνωσε χορηγό. Εμείς τα έχουμε λυμμένα, Κώστα, γι' αυτό. Τα έχουμε σωστά. Ποιο έχετε λυμμένα. Ούτε μια μεταγραφή δεν κάνατε. Financial fair play μας πουλήσατε τον παπά αυτό, γιατί δεν είχατε λεφτά να κάνετε μεταγραφές. Εσύ πες ότι πήρατε παίκτες το καλοκαίρι. Εγώ λέω δεν πήρατε κανέναν. Και πάλι αποκλειστήκατε. Και αποκλειστήκατε από πάλι. Από τα χωριά Ούζα. Από τα χωριά. Δεν είχε λεφτά ο Πάου. Δεν είχε, φίλε. Πήρε. Πήρε παίκτη. Πώς δεν πήρε. Δεν πήρε ούτε μια μεταγραφή. Δεν έκανε. Ποιον. Τον Ντάγκλας Αγκούστο. Δεν έχει σημασία. Πήρε. Δεν πήρε. Όχι. Πήρε το καλοκαίρι τον Ροντρίγκο αυτό να. Πεχτάρα. Που ο καλύτερο μπακ τη Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι του γράφανε χρυσέ. Σου το ξαναλέω. Και γράφουν ότι πήγε και ο Ζαμπάς στη Sporting. Ο Κορεϊρά. Αυτός που γράφουν ότι θα δώσει 12 εκατομμύρια για τη Sporting. Δεν θα σου βάλω εγώ τι γράφουν οι Έλληνες για τους Πορτογάλους. Τι γράφουν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί, ξέρεις, που είναι οι μεγαλύτεροι παπατζίδες οι δημοσιογράφοι. Γράφουν ό,τι να είναι. Οι Ρουμάνοι και Τούρκοι. Τώρα τα λέτε για τους Ρουμάνους. Δύο χρόνια για τους Ρουμάνους λέγατε τα καλύτερα. Τα καλύτερα λέγατε για τους Ρουμάνους. Και το μάλιστα λέω, έβγαινε. Το... Εδώ και χρόνια φούλαν αξιόπιστοι οι Τούρκοι και οι Ρουμάνοι. Περίμενε. Και βγαίνα ξεφωνίζαν τους Ρουμάνους, όχι του Λουτσέσκου, και ορμούσατε όλα τους φάτε επειδή λέγανε κακό πράγμα για τη Ρουμανία. Τέλος πάντων. Τι έκανε ο Λούτσι στο ασιατικό Champions League. Δεν έχω ιδέα. Έγινε. Έχουμε μπροστά μας το μάτι με τον Βόλο Κώστα. Εν τω μεταξύ, κοπήκαν και τα αφιερώματα στην Ελλάδα. Γράφουν οι Ρουμάνοι, ο κορυφαίος. Ναι, ναι. Πάει τέλειο. Τώρα είμαστε στους Πορτογάλους. Τελείως, τώρα είμαστε Πορτογάλοι. Και εμείς θα γράφουμε και τους Γερμανούς. Και όπως είπε ο Μιγγέλ, είναι ένας από τους καλύτερους Πορτογάλους προπονητές. Δεν πιάνει συνάδελφος. Δεν ξέρω. Είδα φως και μπήκα. Δεν μας είπες τελικά, Χρήσαν, τι έγινε με το. Θα πληρωθούν αυτά τα θέματα, είπαμε έτσι. Πληρώθηκαν. Οι διαιτησίες πληρώθηκαν. Το άλλο έχει ακόμα δρόμο. Ρε φίλε, θα κάνει έφεση ο Άρης. Κάποια στιγμή, εγώ λέω ότι. Η απόφαση λέει μέσω λογαριασμού της ΕΠΟ. Τι μέσω λογαριασμού. Να πληρωθούν. Με τι θα πληρωθούν, Ρε Κώστα, αφού είναι διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Δεν τα δίνεις κατευθείαν σε αυτόν. Όχι, τα βάζει στο λογαριασμό της ΕΠΟ. Και η ΕΠΟ τα δίνει στην ομάδα. Είναι τροφία. Τροφία, μάλιστα. Και η ΕΠΟ τα δίνει στην ομάδα. Μάλιστα. Εφόσον δικαιωθεί σε τελεσίδικο βαθμό. Ναι. Που εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που το βγάζει το διαιτητικό δικαστήριο, αν δεν υπάρχει καμία ματσακονιά που δεν το ξέρω. Τη ματσακονιά, τι εννοώ ματσακονιά, όχι κάτι ύποπτο. Κάτι ύποπτο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μην ήταν δύο χρόνια, να ήταν ένα χρόνο. Ναι. Στον Ηρακλή του Ελεμάδες, άρα να πέσει το ποσό. Υπάρχουν κάτι τέτοια. Δηλαδή, λέει ο άλλος, λέει πέντε χρόνια ήτανε. Βγαίνει με βάση το πέντε χρόνια και μετά διερευνάτε. Δηλαδή μπορεί να πάει ο άλλος και να πει: α, παιδιά δεν είναι 24, είναι 12. Είναι 15, είναι 25. Μάλιστα. Στο τέλος, εγώ θεωρώ ότι κάποια χρήματα θα πληρώσει, γιατί αυτός είναι ο κανονισμός για τα τροφεία. Και να σου πω και κάτι.
Και πρέπει να τα δίνεις, ρε φίλε, αυτά τα λεφτά. Πώς θα ζήσουν αυτές οι ομάδες. Γι' αυτό βγήκε αυτός ο νόμος. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ, Κώστα, που η ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου έχει βγάλει τον νόμο 18 χρόνια να μένει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής. Και ο μπασκετμπολίστα. Τη ΕΟΚ είναι. Νόμος τη ΕΟΚ είναι. 18 χρονών με το που συμπληρώνεις το 18, μένεις ελεύθερος. Υπογράφεις όπου θέλεις. Μένεις ελεύθερος. Το δικαίωμα του εργαζομένου είναι αυτό. Όχι, κάνεις λάθος. Ποιο δικαίωμα του εργαζομένου. Στο ποδόσφαιρο και δεν ισχύει. Αυτό είναι το κακό. Ποιο κακό. Μπάσκετ είναι το καλό. Τι λες, Κώστα, εκπαιδεύει ο ΠΑΟΚ 10 χρόνια τον παίκτη από 10. Κάνει συμβόλαιο. Και πάει 18 χρονών και του λέει. Θα πάει όπου θέλει χωρίς να πάρεις μία. Και εγώ 8 χρόνια που τον εκπαίδευα. Ενηλικιώνεται. 8 χρόνια που τον εκπαίδευα. Τι να κάνουμε, ρε. Πώς θα προστατεύσω την ομάδα. Γιατί δεν την προστατεύσει, ρε φίλε. Ευτυχώς λοιπόν χρήσατε η UEFA. Ο εργαζόμενος πρέπει να προστατευτεί, όχι η ομάδα. Τότε η UEFA, Κώστα, γιατί προστατεύει τον εργαζόμενο. Γιατί η UEFA. Και τροφία στον εργαζόμενο δίνει. Άμα θέλεις όμως εσύ Παναθηναϊκέ που τους παίρνεις όλους τζάμπα. Όχι. Θα πληρώσει την ομάδα να τον πάρει. Μια χαρά πληρώνει. Ποιον να πληρώσει. Μια χαρά πληρώνει η ομάδα. Ποιον πληρώσε. Ποιον πλήρωσε και τον πήρε 18 χρόνια. Όποιον δεν του παίρνει έτσι. Ο Κουρτίδης τώρα φέρνει λεφτά στον Άρη. Τον πλήρωσε ο Άρης από την Ξάνθη Κώστα. Βασιλακόπεδο. Ο Κουρτίδης μένει ελεύθερος σε 18 ετών. Αυτό λέω κακός. Είναι έγκλημα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει. Στην Ισπανία και δεν ισχύει. Ποιο το είπε δεν ισχύει. Μένει ελεύθερος 18 χρόνια. Ευρωπαίος πολίτης είναι. Τι λες, Κώστα. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Κώστα, τι λες. Μα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί. Τον αφήνεις ελεύθερο, τι λες, Κώστα. Ευρωπαϊκή 18 νομοθεσία χρονών. Είναι. Χρήσανθε. Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμβόλαιο. Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον εργαζόμενο. Το μπάσκετ, Κώστα, και το ποδόσφαιρο. Μην πάλα στο τον παπά τώρα σε εμάς. Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Είναι αυτοδιοίκητα, Κώστα. Δεν ισχύουν οι κανονισμοί εργασίας. Καλά. Που... Πες το στον Μπόσμαν αυτό. Στον αθλητή. Με αυτό σου λέω. Πες στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Άμα κάνει προσφυγή. Ωραία. Και ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι. Πόσους κοινοτικούς παίκτες μπορεί να έχει ο Ηράκλης. Όσους θέλει. Όσους θέλει. Πόσους ξένους. Όσους θέλει. Πόσους ξένους. Όσους θέλει. Έξι μπορεί. Στην ελληνική λίγα κατόπιν συμφωνίας. Εάν πάει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ο κάθε Ηρακλής και πει θέλω να βάλω 12 ευρωπαίους πολίτες, θα μπορεί να τους βάλει. Καλή ιδέα. Καταγγελία θα κάνω. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Ποιο διάλειμμα κι εσύ τώρα. Εδώ. Άσε μας το διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας την πρώτη ώρα η Dialog. Θα πάμε λίγο στην ευρωπαϊκή ναι, ναι. Τέτοια. Εγώ σου λέω λοιπόν, το θεωρητικό ποιο είναι. Καμάρα. Το θεωρητικό είναι ότι ο νόμος αυτός έγινε από την ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου για να παίρνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τζάμπα τους παίκτες. Ναι. Γι' αυτό έγινε. Ενώ οι δικαίωμα ομάδες τους παίρνουν. Η UEFA ακόμα κρατάει αντίσταση. Ναι, η UEFA των πλούσιων. Και αυτό εκεί. Η UEFA των πλούσιων. Η UEFA μαφία αυτή. Η UEFA μαφία. Αυτή. Στην πρώτη ώρα διαλόγου. Έτσι. Που σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάτσε λέγεται διαλόγου. Μιλά καλά γερμανικά. Πει μετά θα το πει. Που σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ η UEFA ήταν πιο έξυπνη και πήγε μαζί με του πλούσιου και κάνανε μαζί το Champions League. Ενώ το μπάσκετ κοιμηθήκανε. Ενώ το μπάσκετ Κώστα έχει την Ευρωλίγκα που παίζουν οι. Παίζει ο Α2, παίζει ο άλλο και παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέω. Τα έχετε ρημάξει. Μασονία. Αυτό σου λέω. Μασονία! Κοιμήθηκαν. Μασόνοι! Ή τα πήρανε. Γι' αυτό με πέλαρα στον πάγο. Τα πήρανε. 15 τρίποντα έβαλα. Λοιπόν, μαζί μα την πρώτη Dialog. Για όσου ξέρουν και να μιλάνε και να διαβάζουν άψιστα γερμανικά, θα μπείτε στο dialog.gr, η οποία σα προσφέρει θέσει εργασία με τουλάχιστον 1100 εισόδημα μηνιαίο, πολλά προνόμια, πληρωμένε διακοπέ, τρει εβδομάδε εκπαίδευση χωρί να δώσετε ούτε μισό ευρώ. Τα πληρώνω για εσά η Dialog. Μπείτε λοιπόν στο dialog.gr. Οι θέσεις δεν αφορούν, ξαναλέω, για πολλωστή φορά τηλεπωλήσεις. Λοιπόν. Μπαλάρα ο Βόλος με 10 παίκτες, ναι, η Άκρη μπορεί να τον κερδίσει. Είναι πολύ καλή ομάδα ο Βόλος. 1-20 το διπλό του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ομάδα. Μπαλάρα μέχρι το 70 με 10. 1-20. Δεν ξέρω αν σου διαφεύγει. Στα τελευταία 42 παιχνίδια έχει ο ΠΑΟΚ 36 νίκες και 6 ισοπαλίες. Για πες μου λοιπόν τις μισές. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Διάλειμμα. Γιατί βάζετε μόνο αυτά που σας φέρει. Στο κύπελο δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχασε ένα μάτς. Αυτά τα μάτς δεν τα βάζετε. Έχασε ένα μάτς. Στην Ευρώπη δεν έπαιζε. Στην Ευρώπη όταν μιλάμε, Κώστα, για ήττα σερί, παίρνουν τα πρωταθλήματα. Ωραία, στο πρωτάθλημα μόνο. Ωραία, ωραία. Πες μου λίγο σε παρακαλώ. Πες μου λίγο σε παρακαλώ. Από τις 6 ισοπαλίες. Ναι. Με ποιον είναι οι περισσότερες. Μία ισοπαλία έχει ο Άρης, η δεύτερη ήταν με goal offside. Δύο. Και εσύ πες ότι δεν είναι offside. Πες το τώρα. Πες, δεν είναι offside. Περίμενε. Πόσο έληξε το μάτς. Πες, δεν είναι offside. Ένα. Άλλο σε ρωτάω. Δηλαδή εσύ όταν. Μισό λεπτό. Στα 42 λοιπόν αυτά τα παιχνίδια που λες, δεν έχεις ευνοηθεί σε κανένα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Άρα να μην το μετρήσουμε. Το δεύτερο ήταν με goal offside, άρα δεν μετράει.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στα 42 αυτά μάτια δεν έχει ευνοηθεί σε κανένα. Δεν πήρε δηλαδή ένα πέναλτι με τον Ατρόμητο που δεν υπήρχε ποτέ. Ο Μακ, πότε ήταν αυτό, πρόπερση. Το θυμάμαι αυτό το ωραίο πέναλτι, ήταν αυτό. Και είναι και στο κύπελο νομίζω. Είναι στο κύπελο. Όχι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το δεύτερο λέει ήταν με goal offside. Καλό. Καλό το επιχείρημα. Να βγάλετε μπλουζάκι για τα δύο χ. Για τα δύο χ μπλουζάκι. Να βγάλετε μπλουζάκι. 23 χ ήταν και ένα στο κύπελο. Μαζί μας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, ανοπιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, στην Παλαιά Συμμαχία Ωραίο Κάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Θέρμη. otokalogeras.gr. Χθες είδαμε παρέα με τον Mr. Gold Champions League. Σήμερα θα δούμε Europa League παρέα με τον Mr. Gold. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Έχει πολλές και μεγάλες προσφορές. Αλλά νομίζω ότι αν είστε μεγάλη παρέα, ειδικά αντροπαρέα, οι τρεις τετράγωνες πίτσες μόνο με 16 ευρώ είναι ό,τι πρέπει για όλους εσάς. Οι γυναίκες λίγο τρώνε, νομίζεις. Τρώνε και αυτές. Ξεκινάνε ότι εγώ δεν θέλω και μόλις έρθουν. Θα τις πάρουμε, ένα ριζότο να φάνε και ένα σουφλέ. Στα κορίτσια. Υπάρχει βέβαια και η πίτσα που λατρεύουν και τα πιτσιρίκια, πίτσα με μερέντα, η εκπληκτική αυτή πίτσα από τον Mr. Gold. 62-85-86, επαναλαμβάνω, οι παραγγελίες σας. Και Repair Store, αν έχει χαλάσει η μπαταρία του Samsung, η οθόνη από το κινητό σου, αν έχει πρόβλημα φόρτιση στο iPhone σου, αν θέλεις θήκη tempered glass, το τζαμάκι δηλαδή. Repair Store. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Όλες 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr για να δεις όλες σου τις επιλογές. Αυτοποιήθηκαν άλλα 5 άτομα για τη συμμετοχή στα επεισόδια του Ρέντι. Εντάξει, αυτός που λέγαμε νωρίτερα, ο κύριος, ναι, που είχε 18 Καλάζνικοφ, 5 μπαζούκα. Ναι, Καλάζνικοφ δεν έχει κανένα. Υπερβάλλει λίγο με Καλάζνικοφ. Εντάξει, πιστόλι, γεμιστήρα, 50 φυσίγια, 2 μάσκες. Μόνο 50 φυσίγια. 10 φωτοβολίδες, 2 μεταλλικές. Πόσο? 10 φωτοβολίδες. 10 φωτοβολίδες, 2 μεταλλικοί ράβδι. Πτυσσόμενοι σουγιάδες κτλ. Κτλ. Κροτίδες. Είπε ότι τα είχα για το Πάσχα. Είπε το παιδί. Ορίστε. Τα είχα για το Πάσχα. Γιατί είναι στέριο. Το φρονίμουν τα παιδιά χρήσατε. Βέβαια. Σου λέει θα ανέβουν τη μέση. Δεν παίρνει ξύλαση το καλοκαίρι, να τάξει το χειμώνα. Ορίστε, το παιδί είχε. Πάρε σου λέει φυσική και μη... πιστόλια. Δηλαδή. Δεν μπορεί ποτέ. Χριστό. Να μην ρίξει 50 πυροβολισμού. Καταγγελίες Βελίδη. Ναι. Ναι, αυτό πήγα να πω. Είναι στην αντεπίθεση πλέον ο Μάρκος Βελίδης μέσω του Αλέξη Κούγια. Έστειλε εξώδικο και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με απείλησε ο Παπαϊωάννου με φουσκωτούς από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στο Φως. Ο μεγαλομέτωχος Λαμίας είπε ότι ζήτησε ο Βελίδης να μετακινήσει και το αυτοκίνητό του στη Θεσσαλονίκη, να μείνει μετά το μάτς στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε κάτι δουλειές. Γι' αυτό το κατηγόρησε. Ότι που ακούστηκε να μείνει παίκτης, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η αλήθεια είναι, εσύ Μάρκο, όμως με το αυτοκίνητό σου θα πας. Νίκησε ένα άλλο. Όχι. Φέρει το αυτοκίνητο, το φέρει κάποιο άλλο. Όχι, κάποιο δικό σου. Δεν είπε ο Βελίδης να πάει με τα μάξι. Ζήτησε άδεια από τον προπονητή που πίσω του την έδωσε να πάρει κάποιο δικό μου το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και μετά να μην γυρίζω με την αποστολή. Αφού θα μείνω στη Θεσσαλονίκη, πώς θα γύριζα. Ναι. Γιατί η λεπτομέρεια με το αυτοκίνητο. Ναι, θεωρείται ότι δεν γίνεται να μην επιστρέφει κάποιο με την αποστολή. Εγώ πιστεύω του είχαν πει εντάξει Μάρκο. Εγώ πιστεύω ότι του είπαν εντάξει Μάρκο, μετά το μάτσο, OK, μπορείς να μείνεις και τα λοιπά. Και μετά από αυτό που έγινε, του είπαν τώρα θα γυρίσει με την αποστολή. Εγώ πιστεύω αυτό έγινε. Τέλος πάντων. Γράφει αρκετά στο εξώδικο. Ναι. Ο Μάρκος Βελίδης. Συνήθως γράφει αρκετά ο Αλέξης. Μια αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Το είχα και το Πάσχα. Τι ωραία, ρε φίλε. Έχει μια λογική όμως, αν το σκεφτείς. Κάτσε να ξαναδώ τα τέτοια. 50 πιστόλι, μάσκες κάλυψης προσώπου, τι είναι? Για να του βλέπω το Χριστό μπροστά μου, αυτό είναι, γι' αυτό φοράω τη μάσκα. Full face, και τα full face θα έχει για το Πάσχα. Ναι, ναι. Ωραία. Φωτοβολίδες χειρός. Χριστός Ανέστη. Μπορεί να πάει στοιχείο. Δύο ράβδοι που θα έκανε ένα σταυρό με τους δύο ράβδους για την εκκλησία. Τρεις πτυσσόμενοι μεταλλικοί σουγιάδες. Εδώ τι είναι αυτό? Πού θα μας χρησιμεύσει? Να κόβει. Τι, το ψωμάκι. Τη λειτουργία. Ωραία, ναι. Τέσσερις κυλινδρικές συσκευασίες πυροτεχνημάτων έξω από την εκκλησία να μπουν για να φύγουν οι φωτοβολίδες ψηλά. Τρία πακέτα πυροτεχνημάτων. Γιατί είναι. 59 κροτήρες. Μπαμπα, μπουμπα, μπαμπα, μπουμπα, μπαμπα. Είναι ένα στοιχείο που κάνει το πόλεμο. Τα USB και οι δύο κάρτες μνήμης. Είμαι και. Βλέπω και ταινίες. Έχω Netflix. Δύο κινητά και δύο κάρτες SIM. Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Έχει μία λογική. Η απολογία του παλικαριού. Ο Μωρίς Παστραϊκού, ναι, από σήμερα και τυπικά ο Άγγελος Δικόζης. Πάλι. Ο Νεντίδης, παρότι... Γιατί τον έφαγε στον Νεντίδη. Αν δεν κάνω λάθος, τριετές συμβόλαιο. Γιατί. Δεν προχώρησε. Δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν πάει καλά και... Τον έφαγε ο Κατσαβάκης. Η Δέλτα Εθνική, που ουσιαστικά είναι τοπικό, να μην γελιόμαστε. Όχι, τώρα παίζει και κύπελο, φίλε, δεν είναι Δέλτα. Δεν δικαιολογείται να έχει απώλειες. Δέλτα ή Γάμα είναι, ρε. Δέλτα είναι. Τι είναι, Super League. Super League 1, Super League 2, Football League και Γάμα Εθνική. Δηλαδή, και πού παίζει ο Παναθηναϊκός? Στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, στην τέταρτη κατηγορία παίζει, μάλιστα. Και παίζει η Γάμα Εθνική κύπελο. Ναι, παίζουν. Παίζουν και κύπελο και τον ΕΠΣ. Μάλιστα. Άρα τον έχει ο Παναθηναϊκός όπως παίκτης, όπως ο Σιρίλ Καλή. Και γενικότερα έμπειρους παίκτες και να έχει απώλειες, την πληρώνει ο προπονητής. Καλή επιτυχία στον Άγγελο Δικόζη. Μπάσκε, τα λιοντάρια δουν κάποια στιγμή μια άσπρη μέρα. Ο Δικόζης. Μαρι Δικόζη! Δικόζη! Με τα ανάποδα τέτοια, τα R44 ήταν ο Δικόζης. Ο 69, ο 32. Ναι, ο Δικόζης, ο οποίος ήταν στον Πανσεραϊκό και κάνει το πανηγυρίζει και τα λοιπά. Και μετά... Εντάξει, να κάνει. Να μην πανηγυρίζει τον κόλ της ομάδας του. Να το πάνε. Ποιος? Ναι. Έφαγε το τέτοιο, ο Κατσαβάκης έφαγε τον Εντίδη όμως, Κώστα, και πήρε τον Δικόζη τώρα, προπονητή. Ναι. Ωραία. Ναι, τι άλλο έχουμε τώρα, μπάσκετ, θα μας πεις τίποτα μπάσκετ, έχει 25, έχει 5 λεπτά μπάσκετ. Ρικ Πιτίνο για την εθνική ομάδα. Στο είπα έξω, Κώστα. Ναι. Και τον πήραμε. Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχει, υπάρχει, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, να δεχθεί. Γιατί? Αφού υποτίθεται ότι έφυγε γιατί και είχε πρόβλημα υγείας ο εγγονός του και ήθελε να βρει δουλειά εκεί. Γιατί πόσο χρόνο είναι? Αθωώθηκε για το θέμα. Ποιο? Το κολεγιακό. Ναι. Γιατί τότε τον είχαν κατηγορήσει για διάφορα. Α. Λοιπόν, αθωώθηκε για το θέμα αυτό και τώρα σου λέει καθάρισε το όνομά μου. Ναι. Και μπορώ να βρω δουλειά είτε σε ένα καλό κολέγιο είτε ακόμη και στο NBA. Πόσο χρόνο είναι, Κώστα? 67. Είναι μεγάλος, Κώστα. Από εκεί. Είναι μεγάλος. Γιατί είναι μεγάλος? Για NCAA. Φίλε, όσο αισθάνεσαι καλά, είσαι εντάξει. Μόνο ο Σούλης μπορεί σε τέτοιες ηλικίες. Ο Ιβκοβιτς πόσο ήταν? Τέλος πάντων, έχει πολλά παραδείγματα τώρα, δεν είναι. 3-2 μείωσε ο Βόλος. Λοιπόν, εσύ ακόμα κόλλημα έχεις να δεις το μάτς βλέπω αυτό. Βλέπω το μάτς, ναι φίλε, βλέπω πώς παίζουν. Πώς παίζουν, μια χαρά παίζουν. Κέρδισε ΑΕΚ 3-2. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην εθνική ομάδα μπάσκετ, όσον αφορά στις ομάδες μας εδώ, Πέμπτη σήμερα, δύσκολα παιχνίδια, κρίσιμα και για τον ΠΑΟΚ που παίζει με τον Κολοσσό, Στέργιο, και για τον Ηρακλή που υποδέχεται τον Πανιόνιο, και για τον Άρη που παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τον Τάλτον και πάλι Χρύσανθε, χωρίς αλλαγή. Ωραία, τώρα που έχει ανέβει το παιδί, μια χαρά. Τώρα αυτός ο καημένος πώς να νιώθει, ας πούμε. Ποιος? Μια χαρά πλέον. Ένα μήνα πληρώνεται, Κώστα. Διαβάζει ότι φεύγει, έφυγε τελειωμένος. Κώστα, είναι αθλητές, δεν τους ενδιαφέρει. Όχι, τους ενδιαφέρει. Χαμπάρι δεν παίρνει ο Τάλτον. Καλά, καλά. Τους ενδιαφέρει, να σου πω γιατί τους ενδιαφέρει. Αν ήταν ο Φιόνης. Γιατί αυτά βγαίνουν έξω, φίλε, στην Ευρώπη και τα μαθαίνουν οι άλλοι. Αν ήταν ο Φιόνης, θα τον ενδιαφέρει. Θέλει να τον διώξουν αυτό. Πώς θα βρει δουλειά αυτός μετά? Το σου πω εγώ. Φλακίες γράφουν οι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν είναι. Τον έχεις δει να φύγει. Δεν είναι έτσι, μα. Τον βλέπεις να φεύγει. Ρωτάνε και μαθαίνουν. Ναι, τι, ρωτάω και ρωτάει και ανησυχεί. Λοιπόν. Διαιτητές του Σάββατο στη Ρόδο πάντως, οι δύο από τους τρεις είναι ο Ψαριανός και ο Καρακατσούνης. Εξαιρετική διαιτητές και οι δύο. Εξαιρετική. Μια χαρά διαιτητές. Η Τσαρούχα. Δεν παναφωνάζει ο ΠΑΟΚ. 22 φάσεις έδειξε η ΑΕΚ στο βίντεο. 22 φάσεις και η Τσαρούχα ξαναμπήκε κανονικά. Άρα στα παπάκια της. Όχι, μισό λεπτό. Άρα δεν έκανε λάθη. Κρινικέ. Όχι. Όχι, Κώστα. Επειδή η ΑΕΚ έβαλε δηλαδή 22 φάσεις, δεν σημαίνει ότι έκανε 22 λάθη. Όχι, δεν έκανε λάθη. Έκανε λάθη, ναι. Πολλά, ναι. Αλλά σκανδαλωδώ σφυρίζει. Αυτό είναι το σωστό. Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Η ΚΕΔ λέει ότι καταρχήν δεν έκανε είναι λάθη. Μια, είναι, η κοπέλα είναι άσχετη με το αντικείμενο. Όλες οι ομάδες. Ο Άρης, εγκλήματα. Λαύριο Άρης. ΠΑΟΚ, εγκλήματα. Άσχετη δεν είναι. Ωραία, είναι τόσο σχετική ώστε να κάνει τόσα πολλά λάθη και να ξανασφυρίζει την επόμενη εβδομάδα. Άσχετη δεν είναι. Τι είναι? Είναι διαιτητής Ευρωλίγκας. Φίλε, κάνει εγκλήματα. Ευρωλίγκα, εγκλήματα διαιτητικά. Ευρωλίγκα. Και ο Σιδηρόπουλος είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής την προηγούμενη εβδομάδα και παίζει Champions League. Έχεις δει τη σφυρίζει την Ελλάδα. Όπως είπε και ο Μάλαμα Στεβεκέλης και είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με Μάλαμα Στεβεκέλη. Ο οποίος και αυτός παραθέριζε με πολύ κοντινούς μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Μάλαμα Στεβεκέλης λοιπόν είπε: στην Ελλάδα παθαίνει κάτι
ο Σιδηρόπουλος. Και η Τσαρουχά παθαίνει κάτι στην Ελλάδα. Έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια και βρίσκει καλά σφυρίγματα στο Λαύριο και το Περιστέρι, Κώστα. Εσύ πες όχι. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Η διαιτητολαγνία είναι, ξέρεις. Έχει πιει καφέ με την Τσαρουχά 100%. Όχι, ούτε την ξέρω την. Και μάλιστα. Θέλω να τη μάθω. Και μάλιστα με έχει αδικήσει στην Πάτρα πέρσι. Τον Ηρακλή, τον Ηρακλή, ναι. Εγώ νόμιζα τους reporters. Τους reporters μας αδείξε η Κορίνα. Η Κορίνα, ορίστε. Κάνε μια, βγάλε, που τη φάγατε έμαθα στην πορεία. Κορίνα κόπηκε στα τεστ. Αυτό τώρα λέω. Της εθνικής κόπηκε. Να ξέρεις, Κορίνα, ότι σε έχει φάει ο Αυγέρης. Και μου τα στέλνει σε μηνύματα, δεν παίζονται δηλαδή. Αυτό μου λέει, να ξέρεις, λέει, είναι ότι μια διαιτητής. Η Κορίνα κόπηκε. Ακούς, παίζουν οι ρεπόρτες. Και μας φάζει, φίλε. Όχι απλά μας φάζει. Και αποβάλλει και τους παίχτες. Είχε τουπέ, είχε ο ύφος. Ναι. Αυτό ήταν το χειρότερο. Να ξέρετε, πότε θα κατεβούμε, Κωστά, να παίξουμε. Πού να κατεβούμε. Γιατί. Πού να κατεβούμε. Τώρα που έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ ερχόμουν σε όλα. Εξώδικος Βελίδη. Βελίδη. Κατά του Πανουριά Παπαϊωάννου. Αυτό είπε ο Αλέξης στην εκπομπή μας, Κώστα. Καταγγέλει απειλές. Και κάναν copy-paste. Από το μεγαλομέτωχο του κλαμπ. Ναι. Και ζητεί να προβεί άμεσα δημόσια δήλωση που θα αποκαταστήσει την επαγγελματική και προσωπική υπόλοιψη. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν φουσκωτοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο που απείλησαν ποδοσφαιριστή. Είναι ψέματα. Στο εξώδικο γίνεται λόγος για απειλές που εμφανίζεται να δέχθηκε ο παίκτης από τον κύριο Παπαϊωάννου, σύμφωνα με την καταγγελία. Αυτός ο οποίος έκανε δήλωση όλο τυχαίως. Εφόσον δεν πήγαινε να λύσει το συμβόλαιο. Πρόσεχε. Αυτός που όλο τυχαίως δήλωσε χθες ότι κάποιος προπυλάκησε στο κέντρο της Λαμίας συγγενικό του πρόσωπο. Την επομένη μέρα του αγώνα, λέει ο Βελίδης στο εξώδικο, ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη κατόπιν αδείας, αφού είναι γνωστό σε όλους ότι εκεί διατηρώ επιχείρηση, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Όπου με εντελώς αγοραίο ύφος. Αγοραίο. Με κατηγόρησε ότι δήθεν χρηματίστηκα για να δεχτώ τα κόλλα από τον ΠΑΟΚ και ότι αν δεν μετέβαινα αμέσως εκείνη την ημέρα στα γραφεία της ΠΑΕ Λαμία για να λύσω το συμβόλαιό μου, θα έρχονταν φουσκωτή από την Αθήνα και θα είχα άσχημα ξεμπερδέματα. Χοντρό. Το είπε ότι τα πήρε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, και ότι θα σε πλακώσουν φουσκωτή από την Αθήνα. Άρα η Λαμία δεν είναι με εδώ. Όλοι ξανά σας είπα και πριν το μάτσο. Να ασχοληθεί ο εισαγγελέας. Σας είπα και πριν το μάτσο ότι η Λαμία δεν είναι σε αυτό το blog. Σας το είπα και πριν το μάτσο. Να μάτς. Ασχοληθεί ο εισαγγελέας. Είναι σοβαρότατη καταγγελία. Του Βελίδη. Βεβαίως. Είναι επώνυμη καταγγελία. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι καταγγελία. Ωραία. Δεν ξέρουμε αν είναι ψέμα. Όπως βρήκαμε το λευκό πόλο. Ο να ανοίξει και το τηλέφωνο να δει τη συνομιλία. Πλέον όλα είναι. Έχει να αποδειχτεί ποιο πήρε, από τι νούμερο, τι του είπε αυτό και να βρεθεί μια άκρη. Λοιπόν, αλλά προφανώς να σου πω κάτι. Ακόμα και το είπε, λες, το έχει πει έτσι. Τι νοήθεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι απειλές γίνονται κάπως πλαγιαστά. Δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Όπως το έκανε ο. Μετά από αυτό που έκανε, θέλω να λύσει το συμβόλαιο, τελειώνουμε. Τι πρέπει να στείλουμε. Φουσκωτούς από την Αθήνα πρέπει να σου στείλουμε. Και γιατί φουσκωτούς από την Αθήνα, στη Λαμία δεν έχει. Έχουμε λειψή. Θα είναι καλή μάλλον. Τι. Ή συνδυάζεται το Αθήνα, του είπε και καμιά άλλη λέξη ομάδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Από Αθήνα. Δεν ξέρω. Στεριό, λες να του είπε. Χθες έγιναν γνωστές διώξεις πάντως από τον αθλητικό εισαγγελέα και μία από αυτή ήταν για τον Άκη, τον παρουσιαστή. Που δεν είπε τίποτα. Τη εκπομπή που είπε, είπε. Μπορεί να κάνει ένα tackling κάποιο στο εμπορικό κέντρο. Εντάξει, γιατί εσύ δεν κάνει. Συμβαίνει σου άκου να σου πω κάτι. Εμένα κάθε φορά. Άκου ρε φίλε, θα σου πω πραγματικό γεγονός τώρα. Να η είδηση, έλα, βάλ το live. Ποιο? Ακούγεται. Ο Ολυμπιακός μπάει. Τα είπαμε. Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 5 hooligans. Τα είπαμε, για Κώστα. Το Πάσχα, λέει, τα είχα. Είναι hooligan. Και είπε επίσης, επειδή έλειπε έξω, ναι. Κώστα, ότι ο τύπος που τον μοιάζανε με τα πιστόλια, τα βεγγάρια και αυτά. Ότι ήταν και το Πάσχα, λέει, τα είχα. Είναι περίστροφο εκεί. Με βαρασπάνω, Χριστό. Δεν είναι αυτά. Τι. Λοιπόν. Λέω μαρτυρία τώρα, γιατί λέτε κατηγορείται άδικα τον φίλο, τον Τάκης ή ο Άκης αυτός. Ο Άκης. Όποτε πάμε εμείς στο One Salonica ή στο Κόσμος κτλ. Κάνεις tackling. Όχι εγώ. Ο γιος μου κάθε φορά κάνει tackling. Όλη την ώρα κάνει ποδόσφαιρο. Εδώ ακούς κάνει μπάσιμο κάθε μέρα. Γλιστράει, ενώ επειδή γλιστράει. Και κάνει tackling. Όχι, κάνει ρε φιλέ. Έλα μπαμπά. Θα μας βάλουν μέσα. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάλι break. Όλο break. Τι αυτή η κουμπί break πρέπει να λέγεται. Πουλάμε. Break. Καλό. Break. Καλό. Break στο break. Στην ειδησιογραφία. Κανένα θέμα. Σωστά. Παίρνει τον Τζουμάκα στο βολέι. Τώρα ρε. Πέντε μέρες διάβαζα. Μπαμ. Παίρνει. Ναι, ναι. Παίρνει και είναι στο παίρνει. Εντάξει. Κοντεύει. Αυτό το πάρει. Κοντεύει. Κοντεύει ο Τζουμάκα. Είναι μπαμ ο Τζουμάκα. 100 χρονών είναι. Δεν παίζει ρε πίσω τοπικό. Πιτσιρικά είναι ρε. 100 χρονών. Ο γιος του είναι. Ναι, ρε, ο Σοκράτης τον νόμιζες.
τοπικό. Χρυσανθέ. Είμαι άσχετο με το βόλιο. Χρυσανθέ, ο Σοκράτης έπαιζε πριν κάτι χρόνια και ο άνθρωπο τώρα είναι προπονητή σε ομάδε. Τελευταία φορά Κώστα, τώρα. Τελευταία φορά Κώστα που πήγα σε αγώνα βόλιο ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα την Οριστιάδα. Ψέματα. Έχω πάει. Το 93 δηλαδή. Στο Άρης Πάοκ που ήταν 14-7 και το έκανα Πάοκ 14-16. Μπράβο. Στα Βασιλικά. Break. Με 9 συνεχόμενου άσου. Break. Κώστα, στη θύρα 955 ο Οικονομόπουλος δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Όντως. Πω, τι ζούμε λοιπόν. Ελπίζω να μην υπάρχει. Μπορώ να φύγω. Άκου λίγο. Θα κάνω μια ευχή. Ναι. Ελπίζω αυτό το Σαββατοκύριακο να μην υπάρχει ούτε ένα διπλό. Να έχει πράσινο όλη γη. Ούτε ένα διπλό. Α, εύχεσαι. Βόλος Πάουκ δηλαδή. Πανετολικός Άρης, Ηρακλής Πανιώνιος, Άρης Πανετολικός, Ηρακλής Πανιώνιος. Ο Σατανάς, ναι, δηλαδή μιλάμε, ναι. Και μετά λέει, τους έσκησα, άκουσες τι είπα. Μετά λέει, τους έσκησα. Τους είπα ότι δεν θα έχει ένα διπλό. Όταν γελάμε, μην παίρνετε, πάρτε και χρυμπάρι και μην παίρνετε μαλαματίνα. Κάθε το άλλο με το κινητό όλη τη μέρα και... Και να σου πω και κάτι. Εμείς δε φίλε, είμαστε και εδώ της καθημερινότητας. Έχεις 500 εκατομμύρια υποτίθεται ρε φίλε. Και ασχολείσαι με αυτό. Παναγόρασέ τη μαλαματίνα και κόψε τη χορηγία. Όχ, θα πάει. Του βάλα ιδέα τώρα, ε. Θα πάει. Του βάλα ιδέα. Θα πάει. Όχι αυτός. Το έγραψε νομίζω για κάποιον. Μην πάω και σας αγοράσω. Τι είχε γράψει. Τον Άρη. Στον Άρη. Έλα. Όπα. Όχι 5 το πρωί όμως. Το ιόνιόνιόνιόνιόνιόν. Λοιπόν. Μπορεί να θέλει. Στολή του Βαγγέλη γραμμένου στη Γερμανική Ομοσπονδία. Καλά. Τι. Για του ζημά στο Ρέντι. Ζητάει συγγνώμη ο Βαγγέλης γραμμένος ω ΕΠΟ για αυτά που γίνανε στο Ρέντι. Ναι. Εντάξει. Και να μεταφέρεται λέει στην οικογένεια της Μπάγκερ Μονάχου και τα θύματα της επίθεσης, τη συγγνώμη και την ολόψυχη συμπάθειά μας. Ίδρος ο Ρουμενίκη. Μπάγκερ δεν νομίζω να το αφήσει. Θα πω το απόγευμα, σέβομαι τον Στέργιο, θα πω το απόγευμα για πιο μοναδικό τέτοιο περιστατικό δεν έχει πάρει θέση ο Βαγγέλης γραμμένος. Σέβομαι τον Στέργιο. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Απόγευμα. Για να έχουμε να πουλήσουμε και λίγο το απόγευμα κάτι. Ναι, για να μας. Πάω. Λοιπόν. Παιδιά. Ναι, τι θες. Τι άλλο θα πούμε. Έχουμε άλλα 2 λεπτά, Κώστα. Έλεος. Τι θες να πεις άλλο. Έλεος, πραγματικά. Πρόγνωση δεν μας έκανες για το Παναθηναϊκό Άρης. Έλεος. Στο μπάσκετ. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που λέμε θα είναι. Να το μόνο διπλό. Μια ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα. 30. 30. Oh. Αν θέλει 30. Τι ώρα. Δεν θα θέλει όμως. Ήρεμα θα πάμε. 20 με 18. Είναι και το Αγίου Δημητρίου που θα σεβαστεί την πόλη. Που γιορτάζει. Σωστό και αυτό. Να πούμε ότι. Ο Πάκ παίζει το μπάσκετ στον Κολοσσό. Βρήκε άνθρωπο να κάνει μετάδοση. Δύσκολο. Το δείχνει ΕΡΤ. Δύσκολο, το δείχνει έρθα, αλλά πρέπει να βρούμε. Ωραία. Να βρούμε. Εντάξει. Να βρείτε. Να βρείτε. Άρα ολοκληρώσαμε. Άρα το πρόγραμμά μας. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Όχι, δεν ολοκληρώσαμε ακόμα. Είναι και 51. Άρα δεν ολοκληρώσαμε. Άρα δεν ολοκληρώσαμε. Ωραία. Τι έχει άλλο η επικαιρότητα. Εσύ να μας πεις. Θα σας πω. Εσύ να μας πεις. Σου είπα να βγάλουμε τα θέματα, δεν τα ήθελες. Το θέμα αυτό δεν το ήθελα, όχι. Το έκοψα εγώ. Να τον πάρεις το πεις. Τον έκοψα. Λοιπόν. Άνοδος της εθνικής στο FIFA ranking. 2 θέσεων. Εδώ έρχεται η έκφραση στα παπάκια μας. Στα παπάκια μας, ναι. Είναι 58η. Μόριστα. Και 31η στην Ευρώπη. 58η στον κόσμο η εθνική. Το μπάσκετ σε ποια θέση είναι. Του Βασιλακόπουλου που βρίζεται. Τι θέση είναι το μπάσκετ στον κόσμο. Και 7. Και χωρίς να κάνουμε επιτυχία. 7 και βγήκαμε 8η. Χωρίς να κάνουμε επιτυχία. 7η είμαστε στο FIBA ranking. Μεταξύ, δεν υπάρχει τέτοιο. Και στο ποδόσφαιρο 58. Η εθνική μαζί με το Λιχτενστάιν ήταν οι μόνες ομάδες του 8ου ομίλου των προκριματικών που βελτίωσαν τη θέση τους. Η Ιταλία είναι 15η. Ποιος την περνάει, Στέργιο. Μπράβο, κύριε Ζούλη. Ποια Ιταλία. Ισπανία. Βοσνία 48 έχασε 2 θέσεις. Ναι, δηλαδή, ποια είναι πρώτη. Στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ τι είπα. Ποιο θα είναι, φίλε. Βγήκαν 12η ή για πρώτη. Είπα, ξύπα. Η ΙΠΑ έχει πάρει τα τελευταία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και τα παγκόσμια. Ναι. Φέτος μόνο bling blong. Bling blong. Η κορυφή παρέμεινε ίδια. Η πρώτη τετράδα στην Ευρώπη είναι Βέλγιο. Χρυσανθέ, Βέλγιο. Ο Αζάρ, έχουμε φανέλα, πήρα. Γαλλία. Ναι. Συγγνώμη, το Βέλγιο είναι πρώτο στον κόσμο. Αζάρ, έχω φανέλα. Πρώτο στον το κόσμο. Βέλγιο, παιδιά, όποιο. Γαλλία, δεύτερη, Βραζιλία και Ουκρανία. Ναι. Πέμπτη, Ουρουγουάη. Ουκρανία. Έτσι λέει εδώ. Αυτό FIFA ranking. Κώστα, μήπως είναι του τα μήνα. Προβληματικά, όχι. Η Ουρουγουάη ανέβηκε πέμπτη, ενώ η Πορτογαλία υποχώρησε στην εκθέση. Η Ουκρανία η είναι. Στην δεκάδα κλείνουν Κροατία, Ισπανία, Αργεντινή και Κολομβία. Είναι μάλλον σύμφωνα με τα αποτελέσματα τώρα αυτά. Αυτό σου είπα. Ναι. Του μήνα είναι ρε Κώστα αυτό. Άνω τις δύο θέσεις, μισό λεπτό να το διαβάσω. Αν διαβάσετε. Δεν λέει. Πώς το Βέλγιο χρήσανε. Α, τον Οκτώβριο.
Να! Ούτε έχει βγει ακόμα. Καθυστερημένε. Αυτό το λέει. Το πρόβλημα ότι μετά τη γενιά του Σίφο δεν είχαν κάτι καλό στην Εθνική. Έντσο Σίφο. Ομαδάρα. Πεκτάρα. Κάνανε μια απίστευτη. Ένα μεγάλο απίστευτο project. Πρεντόμ. Ναι. Φαφ. Ζαμαρί. Κάναν τεστ σε χιλιάδες παιδάκια. Τα παιδάκια. 10, 12, 13. Είδανε ποιο είναι το ταλέντο του Βέλγου ποδοσφαιριστή. Το εξελίξανε και φτάσανε στο σημείο να βγάλουν όλη τη φουρνιά αυτή την τελευταία με Αζάρ κτλ. Okay, πράγμα το τη Σίτι, πώς τον είναι τον Ξανθό. Τον Ξανθό Μπάμπουρα. Πώς τον είναι. Δεν μπορεί να είναι. Και ο Λουκάκου. Και ο Λουκάκου. Τι άλλο θέλετε. Πεχταράδες. Φαντετάδε, πιντοπάδε. Ένα απίστευτο project. Για να ξανακάνουν σχολείς στο Βέλγιο και να βγάλουν παίκτες. Το οποίο Βέλγιο ήταν ανύπαρκτο για μια 15ετία, έτσι. Ανύπαρκτο, δεν υπήρχε πουθενά. Αποκλείονταν τα πάντα. Ωραίες το λες. Πήρανε από διάφορες περιοχές αντιπροσωπευτικό δείγμα και είπανε ότι ταιριάζει τα παιδιά αυτά να παίζουν. Παράδειγμα 4-4-1-1. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Πες τρεις παίκτες του Βελγίου εκείνα τα χρόνια που έπαιζε με την Εθνική. Όλο του βρίσκαμε αντιπάλους. Όχι τον Πουβάφ. Ζαν Μαρί Παφούζα και το ναι. Μικρό του σου είπα. Έντσο Σίφο. Βερκότερεν. Πώς. Βάντεμπεργκ. Βάντεμπεργκ. Κέλεμανς. Γιάνς Κέλεμανς. Έτσι. Σεντερφόρ. Που έγινε προπονητής μετά. Εδώ γίνανε άλλοι και άλλοι προπονητές. Ορίστε, γνώσεις. Η εκπομπή γνώσεις. Ναι. Για να βάζουμε και quiz. Τη μία break, την άλλη. Μπριτάνικα Λαρούς. Ναι. Τη μία break, την άλλη fake. Καλό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Κλήρωση ο Στέλιος θα μας είναι και 55. Είναι οριακά τα μηνύματα, όσα είναι και τα εισιτήρια. Ναι. Άρα το μπάσκετ όλοι πουλάει. Θα ενημερωθείτε. Μπάσκετ, Κώστα... Σε σκίζει το μπάσκετ. Κώστα τη γλίτωσε. Όσοι έχετε στείλει και για Άρη και Ηρακλή θα ενημερωθείτε τώρα τη Μαριλής για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήρια σας. Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 12, πρώτο Θεός, με την Τρόικα πάντα, χωρίς μνημόνιο στην ενημέρωση. Καλό. Και θα... Και αυτό καλό. Καλό δύο καλά είπα σήμερα. Είπε, μπράβο. Ευχαριστώ. Με 5 λεπτά είσαι μέσα στο στούντιο. Όλη την ώρα μιλάς στο τηλέφωνο. Δύο καλά είπα σήμερα. Αύριο λοιπόν 12 με 2. Με ότο καλογερά να είναι μαζί μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27. Εσπερίνου 19 στην Παλαιά Σημαϊκή Ωραίο Κάστρου. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιών στη Θέρμη. Ότο καλογερά.gr. Ο Μίστερ Γκολτ. Με την κορυφαία πίτσα με μερέντα εκπληκτική, δεν υπάρχει η αγαπημένη όλων. Ωραίο. 62-85-86, μπορεί να τη φάμε και τώρα δηλαδή. Μια, δύο η ώρα, μια χαρά βέβαια. Μεσολογίου, δύο στισικές, 62-85-86 επαναλαμβάνω και Repair Store. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Είτε έχει χαλάσει το κινητό σου, είτε έχει σπάσει η οθόνη, είτε έχει πρόβλημα φόρτιση στο iPhone σου, κόστα εδώ και τρεις μέρες να έχει πυρίξει. Ναι. Άντε πάνε στο Repair Store να το φτιάξουν. Έχω πάλι. Ναι, είτε θέλει θήκη, είτε tempered glass, δηλαδή καλό. Τζαμάκι δηλαδή, καλό. Για το πολύτιμο τάμπλετ σου Repair Store. Διάβασε το και αυτό τώρα. Να αποθεώσουμε του δύο φίλου τη Λίβερπουλ. Καλά, εννοεί τι θα αντί να πάνε στην Γκένκ, πήγανε στη Γάνδη, χάσαν το παιχνίδι, πάτσα λάθος και στα GPS. Πάντως η Γκένκ λέει τους προσκάλεσε να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι Βόλτσμπουργκ. Μπερδεύεσαι όμως, γιατί εκεί είναι Γκάντ. Είναι Γκέντ η Γάνδη και Γκένκ η πόλη. Ναι. Όχι, Γκέντ γράφεται, Γκέντ. Τον πήραμε. Ποιο πήρατε? Τον Εν Σίτι. Τώρα λέει πριν ένα του μάτς εμφανίστηκα στο κέντρο της Γκέντ ψάχνοντας το γήπεδο της Γκένκ. Μπερδεύεσαι, Λαθέρ. Λίβερπουλ. Τα δύο παιδιά αυτά της Λίβερπουλ. Λίβερπουλ. Που το διασκέδασαν κιόλας. Η άτιτλη του νησιού. Η άτιτλη. Κώστα το Champions League πήραν πέρσι. Εντάξει. Έχουν και τα περισσότερα στο νησί επίσης. Έτυχε. Α. Και έχει τους περισσότερους τίτλους. Όταν πήρε τελευταία Ευρώπη πρωτάθλημα άτιτλη. Χρήσαν θέσεων 2 χρονών. Οι άτιτλοι αυτοί που έχουν 100 τίτλους. Έχουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά. Έχουν πιο πολλά Champions League. Σε όλα τα άλλα δεν έχουν περισσότερα από τη μεγάλη ομάδα του νησιού. Έχουν 7 Champions League. Κώστα ένα πρωτάθλημα παραπάνω. Και η Manchester έχει. Ένα. Τι λες. Ένα. Τι λες. Ένα. Τόσα χρόνια παίρνεις τα πρωταθλήματα και ξένα. Τι λες. Αυτό που θα ισοφαρίσω δηλαδή τώρα. Το πρωτάθλημα. Είμαι ο ΠΑΟΚ και είσαι ο Άρης, Κώστα, αν το έχεις αντιληφθεί. Και θα γίνει 3-3. Είπε καλύτερα. Καλύτερα. Το προτιμώ. Λοιπόν, όξο! Δεν μπήκε σήμερα. Το είπα εγώ γι' αυτό. Δεν μπήκε σήμερα. Άρα είμαι σε καλό δρόμο και στον χρόνο. Έτσι. Άντε, γεια σας. Αύριο πάλι. Ο Κουτσής Τσαρός 2 με 3. Στη συνέχεια Γιώργος Ζαγόρας μέχρι τις 5 και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, δεν λέμε όλα από όταν. Καλό. Υπέρι. Εδώ δεν τρώμε μουστάρδα, ρε φίλε. Έτσι. Και μαλαματίνα που είναι κίτρινη. Όλες οι ρετσίνες κίτρινες όμως είναι.